Καλησπέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Φίλιππος Ιαλιζακάς. Είμαι ο Άλεξ Μόρακ. Gaming, να το πω τώρα εδώ. Ναι, ξέρω. Καλώς ήρθατε στα φωτεινά κουτέλα. Το έκανε, ήταν απόλυτα συγχρονισμένο. Νομίζω τα Μπολσόι στη Ρωσία ζηλεύουν το συγχρονισμό. Το περίμενα πως και πως. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Ήθελε να χτυπήσει το κουτελό του. Τον έβλεπα μόλις, λέει, γράφουμε ναι. Περίμενε, πότε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στα Φωτεινά Κούτελα, μια εκπομπή podcast, vidcast. Πρέπει να το κάνουμε. Και ανεβαίνει παντού σε όλες τις πλατφόρμες, Apple Podcast, Ναι, ναι, Apple Podcast είναι το πρώτο πράγμα που θα πεις. Spotify. Γιατί είμαστε στην καπιταλιστική Ελλάδα. Spotify είναι βέβαια. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας το Ζήση, από το ομώνυμο κανάλι. Ναι, ναι, δεν έχω δημιουργικότητα, οπότε... Εντάξει, οκ, ναι. Το όνομά μου. Ζήση, πώς το σκέφτηκες αυτό το όνομα? Σκέφτηκα πολλά, είμαι σε φάση, εντάξει. Okay. Ζήσεις, δεν είναι κανένα καλύτερο από αυτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις ένα κανάλι στο YouTube και στο Twitch, να, από ό,τι ξέρουμε. Λοιπόν, το Ζήσεις λέγεται. Είχε ξεκινήσει Ζήσεις Gaming, Το URL είναι Ζήσεις Gaming. Δεν ήταν και το κανάλι κάποια στιγμή, στην αρχή. Μόνο στο Twitch. Α, μόνο στο Twitch. Αρχή ήταν Ζήσεις πάντα. Ωραία, ωραία. Σίγουρα κάποιο παιδάκι θα το έχει, το Ζήσεις. Όχι, όχι. Όχι. Και πώς είχε να το βάλεις ίδιο? Θέλω να πω ότι... Απλά ήθελα το URL να είναι έτσι για κάποιο λόγο και το έχω μετανιώσει τώρα. Οπότε εντάξει. Νομίζω αλλάζει. Άμα στο... Δεν θέλω να αλλάξω τώρα για το πώς φαίνεται. Άστον, θα χαθούν όλα τα πάντα. Για πες μας λίγα πράγματα για σένα. Λοιπόν, τι κάνεις στο κανάλι σου? Λοιπόν, εγώ κάνω gaming. Έχω κάνει κάποια vlogs βέβαια, για τα οποία των υστέρων κατάλαβα ότι είναι καλύτερα. Τουλάχιστον είμαι πιο περήφανος με τη δουλειά στα vlogs. Α, οκ. Okay. Κοίτα, το vlog της Νέας Υόρκης, θα σε διακόψω, sorry, είναι τρομερό. Να, είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Έβγαλα πρόσφατα ένα που έχω πάει στο βουνό. Ναι, το είδα και αυτό, πολύ καλό. Το οποίο βγήκε πολύ αργότερα από τη Νέα Υόρκη, που ήταν η πρώτη μου προσπάθεια. Και κάποια πράγματα που ήθελα να διορθώσω στη Νέα Υόρκη και κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Τα είχα ξεχάσει μέχρι να κάνω το άλλο. Όχι, όχι. Οπότε βγήκε το ίδιο. Ναι. Και βγήκε μάπα τελικά. Οπότε θα το σβήσω, ξέρεις. Όχι, εντάξει. Όχι, τα διόρθωσα. Οπότε προσπαθώ σιγά-σιγά. Ακόμα και μια ανακοίνωση που έκανα τις προάλλες. Προσπάθησα να την κάνω όσο πιο βλογκοειδές γίνεται. Θέλω να. Τη βόλτα στο πάρκο που είχε πάει και δεν ήταν ωραίο. Θέλω να κάνω κάτι τέτοιο περισσότερο. Από ό,τι βλέπεις, βλέπω τα βίντεο σου. Ναι, είναι σου βάζει όλα τα είδα. Οπότε κοιτάω σιγά-σιγά να βελτιώνω σε αυτό το σημείο. Και μου λέει τώρα, ξέρεις, τι παίζω αυτή την περίοδο. Τα είδα. Είναι αυτό, μωρέ, ότι στα vlog μπορείς να βγάλεις περισσότερη δημιουργικότητα, ναι, και να είσαι λίγο πιο ελεύθερος στο edit που κάνεις, ενώ σε ένα gaming... Πιο πολύ αυτός, χωρίς να θέλω να πω ότι ναι, παριστάνει κάποιον άλλον στο gameplay, ναι, προφανώς, έτσι, αλλά... Αλλά σε gaming, επειδή ανεβάζεις και αρκετές σειρές, βλέπεις και εγώ παρακολουθώ. Δεν είδες ποιες. Τώρα βγάλε μια κόλλα χαρτί, ξέρεις. Λοιπόν, μπορώ να μπω, έχω WiFi. Αλλά ναι. Είναι ειδικά στις σειρές, κάνεις απλό cut, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο. Ένα format συγκεκριμένο. Μην χτυπάς βέβαια το χέρι σου. Είναι πιο ένα format συγκεκριμένο. Καταρχάς δεν παρουσιάσαμε τη Βεργάρα πάλι σήμερα. Α, ναι, ξεχάσαμε. Είναι ακόμα μαζί μας. Δεν το γράφουμε την ίδια μέρα, by the way. Απλά έχει κάτσει δύο εβδομάδες εδώ πέρα και μας. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι έχουμε τη Βεργάρα κλειδωμένη σε υπόγειο του Comedy Lab. Μένει εδώ πέρα. Στο υπόγειο του υπόγειου. Γιατί είναι υπόγειο ήδη. Ή μήπως είναι η κινούμενη Νταλίκα. Inception. Wow. Των επιτατακίων. Δεν ξέρω, έκανα το μόσιο. Εντάξει, κοίτα, κινούμενη Ιταλίκα δεν θα είναι σίγουρα, γιατί δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι... Δεν τραβάει ο Νάσκαρης. Μπέρν! Κοίτα από πάνω, τι είπες ρε πούστη. Τώρα το φαντάζομαι να κατεβαίνει από τις κάλες. Τι είπες ρε. Λοιπόν, και για πες, με το κανάλι που έχεις κάποιο στόχο, ρε παιδί μου, θέλεις... Έχεις βάλει κάποια... Καλά, μας πει πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος και μετά βάλουμε και τους στόχους, ναι. Λοιπόν, πάμε από το πώς ξεκίνησα. Ναι, να το πάρουμε έτσι, χρονολογικά. Γενικά παίζω στη ζωή μου παιχνίδια. Άντε. Παίζω παιχνίδια, δηλαδή δεν είναι ότι σε φάση ότι απλά θα κάνω βίντεο με παιχνίδια. Έπαιζα και είμαι σε φάση, έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, εκείνη την περίοδο τουλάχιστον. Ας κάνω βίντεο σε αυτό. Ξέρω Fortnite παίξε. Όχι, όχι. Κόψτε το. Το γυρίσαμε σε ASMR. Όχι, όχι, ήταν η συνείδησή του μέσα. Ναι, ναι, του λέει... αμέσως ξύπνησε από τον εφιάλτη. Έτσι όπως είχα ελεύθερο χρόνο, σκέφτηκα ότι έχω και λίγο το ψώνιο. Δεν ξέρω, απλά ήθελα να το κάνω βίντεο για κάποιο λόγο. Και όπου πάει, και ας μην με έβλεπε κάποιος στην αρχή, ναι, έτσι. Σιγά σιγά μαζεύω τους
άτομα και είμαι σε φάση. Πιστεύεις ότι η οικογένειά σου σε έβλεπε στα πρώτα βίντεο? Ούτε η μάνα μου. Είχα ένα σκυλάκι, λέει, το είχα δέσει με το λουρί στην καρέκλα και το βάζα να με βλέπει. Η αλήθεια είναι ότι με έβλεπε ο αδερφός μου στην αρχή. Α, ωραία, ωραία. Είχα κατεβάσει ένα plugin, λέει, που κάνει συνέχεια refresh για να παίρνω views. Ναι, έτσι, όλα μου φάγανε και μετά τα άσβηνε το YouTube. Καταλάβαινε ότι είναι bot. Όχι, πλάκα. Λοιπόν. Ξεκίνησε έτσι η φάση, μαζεύονται σαν άτομα και από εκεί πέρα. Ψήνεσαι περισσότερο να βλέπεις ότι έχει ανταπόκριση αυτό που κάνεις, οπότε πήγε μόνο το από εκεί πέρα. Ποια ήταν η πρώτη σειρά? Left 4 Dead. Το θυμάμαι. Left 4 Dead και δεν προοριζόταν να το δει κόσμος. Νομίζω ότι μου είχες πει κάπου ή μου το έχεις πει εμένα, δεν θυμάμαι, ότι έγραφες για να παίζατε με την παρέα για να τα βλέπετε μετά. Ναι, απλά το καταλαβαίνω. Γιατί νομίζω κάτι ο αδερφός σου δεν ήταν έπαιζε. Στην Ισλαμία εκείνη την περίοδο. Ναι, δεν έπαιζε και ήθελε να τα στέλνει να τα βλέπει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μιλούσα καν στον κόσμο. Απλά εντάξει, παίζαμε okay, ναι, και ήταν full, πώς να σου πω, τίποτα standard scripted. Ήταν όλο όπως ήταν μια παρέα. Ούτε κάτω, ούτε τίποτα. Τίποτα. Το πέταγες μέσα κατά τη Windows Movie Maker. Πράγμα, ούτε καν. Έτσι που ήταν το αρχείο, απλά το πετάς μέσα. Πράγμα απλά που δεν πρέπει να το κάνω ποτέ ξανά. Καταλαβαίνεις. Left 4 Dead, μάλιστα. Και η πρώτη έτσι σειρά που όντως την είδε κόσμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις, okay, το Left 4 Dead το ανέβασες για, ναι, για προσωπική χρήση ουσιαστικά. Η okay, πρώτη σειρά που δεν είδε κόσμος, αλλά εγώ την έκανα για τον κόσμο, ήταν το Don't Starve, το Shipwreck. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τα Don't Starve, θα είναι το αγαπημένο παιχνίδι. Ναι. Το έκανα για τον κόσμο, το είδαν εκ των υστέρων. Όταν το έκανα, όντως δεν το είδανε. Η πρώτη σειρά που έφερε κόσμο ήταν το Subnautica. Ξαπνώτηκα. Δεν ήταν το Raft. Αυτό πήγα να πω εγώ. Όχι, το Raft απλά απογείωσε το κανάλι. Α, ήταν πριν το Subnautica. Ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν πριν το Raft. Ναι, ναι, ναι. Απλά άντε, το Subnautica είχε τους, ας πούμε, πρώτους ανθρώπους που ήρθαν και λένε «Ω, ωραίο κανάλι». Νομίζω ότι και οι δύο ήρθαμε από το Raft. Εγώ θα σου πω, για κάποιο λόγο μου πέταξε προτινόμενο το Raft του Legit και μετά... Λέει, α, το legit λέει να πάτε να δείτε το ζήσει. Ναι, και λέει λέω, παιδιά, παίζει survival game. Ποιο είναι αυτό ο ζήσει. Ναι, και εγώ σκέφτηκα. Πού με ξέρει ο legit, ξέρεις, εκεί όταν είναι αυτή τη φάση. Ναι, είχα δει το Raft του legit και λέει να πάτε να δείτε το ζήσει, ο οποίο παίζει survival game. Και είμαι σε φάση. Ποιο είναι ο ζήσει. Γιατί δεν το ξέρω. Παίζει αγαπημένα παιχνίδια τώρα. Γιατί. Και είναι ξαφνικά σε φάση. Ελληνικό community. Εκεί την περίοδο εκείνη είναι Χριστούγεννα. Πλησίαζε τέλος πάντων και έκανα και GTA πάλι με την παρέα. Ούτε εκεί απευθυνόμενο στον κόσμο. Και αυτό απλά... το αγαπημένο σου παιχνίδι. Έχει μια διαχρονικότητα το GTA. Ναι, το GTA από το Vice City, βασικά φαντάσου, από τα πρώτα παιχνίδια που μου αρέσανε, που μου άνοιξαν τους ορίζοντες, ήταν το Vice City. Έπαιζα ως τότε Game Boy για όλα τα κλασικά. Ποιο λέγανε τον πρωταγωνιστή, ήταν Ιταλός. Tommy Vercetti. Πω, πω, το θυμάται. Και με είχε φωνάξει ένας φίλος μου, δεν είχε υπολογιστή τότε καθόλου. Ναι. Και μου λέει να παίξουμε Vice City. Είμαι σε φάση, τι είναι αυτό. Και μόλις βλέπω ότι είναι open world, είναι αυτό που είναι. Ερωτεύτηκε τη Rockstar, φίλε, έγινε fanboy τελείως. Και πάντα περιμένω οτιδήποτε βγει σε. Α, δούμε, ναι. Αν μας φέρει το τέτοιο. Το Red Dead στο PC. Καλά, το έχεις κάνει χθες σειρά, έτσι. Σειρά δεν θα γίνει, δεν κάνω triple A. Θα παίξω μόνο μου. Θα παίξω μόνο μου. Και online θα βγαίνει στον κόσμο. Αλλά η σειρά του campaign θα μπει για μένα μόνο, γιατί αλλιώς σποϊλάρουν και τα λοιπά. Okay, okay, καλά, ναι, ναι, καλά κάνεις, εννοείται αυτό. Να. Ωραία, οπότε τώρα πώς πάει το κανάλι, θες να μας πεις έτσι ένα νούμερο, ρε, εντάξει, okay, τι. Πού βρίσκεσαι σε subscribers? Subscribers είμαι στους 68.000, 70 χοντρικά. Αυτά είναι, ναι. Έχει μείνει σταθερό για πάρα πολύ διάστημα τώρα, γιατί... Κι εγώ εκεί είμαι. 2,5 χρόνια στα 10, λέει. Στους 700. Κάνω μια αυτοκριτική, ρε παιδί μου, γιατί έχει μείνει στάσιμο αυτή τη στιγμή. Έχω εδώ και 6 μήνες τα ίδια 3 παιχνίδια σειρές. Ναι, είναι τόσο. Ναι, γιατί λόγω της δουλειάς έχω αγοραιώσει πάρα πολύ το πότε κάνω βίντεο, οπότε αργώ να τελειώσω τη σειρά. Και... Να ισχύει. Και τραβάνε σε... κιόλας και οι σειρές σου, δεν είναι μικρές. Ναι, δεν είναι μικρές. Γιατί όταν ξεκινάω μια σειρά θέλω να την τελειώσω κιόλας. Ό,τι προβολική να πάρει. Δηλαδή, δεν τη βλέπουν τη σειρά, δεν θα πω ότι την κόβω. Ναι, αυτό είναι δίκαιο. Γιατί
Εντάξει, οκ, okay, κάποιοι μπορεί να μην του αρέσει η σειρά, αλλά κάποιοι όντω τη βλέπουν. Οπότε ναι, ναι, είναι άδικο και για αυτού που τη βλέπουν ξαφνικά να ανοίξουν. Όχι, τελευταίο επεισόδιο στα 10, ξέρω. Ναι, επειδή δεν τη βλέπει πολλοί ναι, κόσμο απλά. Είναι, είναι σωστό αυτό. Και να μην ολοκληρωθεί. Να, και να μην ολοκληρωθεί π.χ. και η ιστορία. Αλλά ναι, είναι και μια μορφή ψυχαναγκασμού και εγώ θα το είχα νομίζω. Ναι, δεν μπορεί να. Όταν ξεκινάω ένα παιχνίδι, α μην έχει ιστορία, γιατί συνήθω παίζω παιχνίδια χωρί ιστορία. Ναι. Δημιουργώ τη δικιά μου ιστορία μέσα από τα survival games, ξέρω εγώ. Πατρέψου τη Λία. Ναι, Stardew Valley. Stardew Valley, ωραίο παιχνίδι. Έχω κάποιους σκοπούς όσο παίζω. Θέλω να κάνω κάτι στο παιχνίδι. Ναι, δεν μπορώ ναι, να τελειώσω πριν το κάνω αυτό το κάτι. Δηλαδή να πω ότι ξεκινάμε, ας πούμε, να πάρουμε πρωτάθλημα στο manager και να πω ότι παιδιά εντάξει δεν δουλεύει κόσμος, οπότε άντε γεια. Ναι, ξέρεις, δεν γίνεται αυτό. Σκοπεύεις ρε παιδί μου κάποια στιγμή να το πας και κάπου αλλού εκτός από το gaming, να βγάλεις πιο πολλά vlog, να βγάλεις κάποιο άλλο, κάτι άλλο που έχεις στο μυαλό σου, θα ήθελα... όχι απαραίτητα να πεις το project, αλλά... Ναι, ναι, θα ήθελα σίγουρα πιο πολλά vlogs, όπως είπα στην αρχή, γιατί απλά κάνεις κάτι στο gaming, δεν κάνεις τίποτα, απλά παίζεις, δηλαδή εξηγείς ένα παιχνίδι, ok, κάνεις, είναι ενδιαφέρον ρε παιδί μου για όποιον θέλει να δει gaming, αλλά θεωρώ ότι... Όταν έχω κάτι να όταν βλογκάρω, π.χ. τότε στο βουνό, με έκανε και έψαξα πολλά πράγματα πώς γίνονται στο μοντάζ. Έψαχνα tutorials. Mm. Δηλαδή, το μυαλό... Ήταν πολύ ωραία ιδέα. Αυτό ήθελα να το πω μετά αφού τελείωνες, αλλά μου έδωσε την αφορμή. Ναι. Πολύ ωραία ιδέα αυτό το vlog. Έτσι όπως το κάνεις. Ναι. Και ήμουν σε φάση. Τότε μαζί με την κοπέλα μου. Δηλαδή, φάση. Παραγγείλαμε να φάμε και λέμε τι να δούμε. Α, έχει φιλοκοζήσει, κάτσε να το δούμε. Ναι, dislike. Όχι, εντάξει. Κατά δύο προφίλ. Κοίτα, δεν ξέρω από το δικό τη αν έκανε, αλλά εγώ δεν σου κάνω. Εμένα πάει αυτόματα πλέον το χέρι μου σε όσου δημιουργού βλέπω. Δηλαδή, πρώτα like και βλέπω το βίντεο deck. Ξέρει λίγο πολύ, ξέρει τι βλέπει. Ναι, και εντάξει, επειδή και εμεί παράγουμε υλικό, ξέρει. Είναι αυτόματα αυτό πάει. Θέλω, δηλαδή, επειδή το vlog σε κάνει και ψάχνει και πολύ. Έχω ιδέες, ψάχνω ποιο τραγούδι θα βάλω, πώς θα το δέσω, τι μοντάζ να κάνω πάνω σε αυτό και να βγει ευχάριστο. Δηλαδή είναι τελείως άλλη φάση που να κάνεις gaming και θα ήθελα να κάνω περισσότερα. Και από θέμα εξοπλισμού και τέτοια, δηλαδή έχεις σκοπό κάποια στιγμή. Θέλω, αλλά μέχρι να αρχίσω να κάνω λίγο περισσότερα, δεν θα επενδύσω γιατί μπορεί προφανώς να μου βγει και απλά να πάρω κάμερες και τέτοια και να μην τα χρησιμοποιήσω. Και να σου μείνουν, ναι, ναι. Είχα αυτό το πράγμα εγώ στην αρχή που είχα ξεκινήσει σαν gaming και νιώθω ότι δεν με ολοκληρώνει, ρε παιδί μου. Ήθελα να κάνω κάτι. Καλά, εσύ είσαι τρομερά ανησυχό πνεύμα. Εντάξει, είσαι ο Jack Black της Ελλάδας, ξεκάθαρα. Το έχουμε πει αυτό 1 εκατομμύριο φορές. 80 πράγματα νομίζω. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Κάνεις κωμωδία, κάνεις μουσική. Gaming, εντάξει, θέλω να το κάνω. Ρόστι. Ξεκάθαρα. Μπιφ ανάμεσα των παρουσιαστών. Τι άλλο κάνεις, μοντάζ κάνεις. Τα πάντα, είναι σε φάση ποιος ξέρει να αλλάζει. Να μπουν πιτατάκι στο κάτω. Ποιος ξέρει να αλλάζει λάδια στο αυτοκίνητο, ο Φίλιππος θα ξέρει σίγουρα. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα έτσι. Αλλά μου αρέσει αυτό, γιατί ψάχνουμε συνέχεια, δεν βαριέμαι ποτέ. Είναι ωραίο. Τι? Ναι, μου αρέσει να αλλάζω λάδια. Ναι, ρε. Παιδιά... Μια μέρα έχει έρθει και στο σπίτι μου και άλλαξε λάδια. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι, στο σπίτι έχει λάδια. Δεν έχει τα λάδια στο σπίτι. Έχει λάδια, ναι. Τέλος πάντων. Και για πες, έχεις βάλει κάποια milestones για το κανάλι, ότι θα αλλάξει κάτι μετά από εκεί, ότι... Α, όχι, δεν λειτουργώ τόσο πολύ με milestones. Απλά... Τα milestones βασικά που κάνω για να ξέρετε είναι ότι θέλω κάποια στιγμή να ξεκινήσω αυτό το παιχνίδι για σειρά. Αυτό είναι το milestone που έχω βάλει ως τώρα. Δηλαδή θέλω αυτό το παιχνίδι να το κάνω για σειρά. Έχω ήδη τα παιχνίδια που θέλω να κάνω, είναι, περιμένουν μόλις τελειώσει μια από τις σειρές που κάνω να ξεκινήσω. Αυτό το έχω παρατηρήσει, είναι από τους πιο αποφασισμένους. Δηλαδή σε φάση κατά τη διάρκεια που εξελίσσονται οι σειρές, όταν το ρωτάνε, τους έχει πει τις επόμενες τρεις σειρές μόλις τελειώσουν αυτές. Ναι. Είναι στάνταρ εκεί τα παιχνίδια. Δηλαδή, έτσι, αποκλειστικότητα. Θα έρθει σίγουρα Oxygen Not Included, Don't Starve, Hamlet. Και ίσως το Slime Rancher Season 2, γιατί μου ζητάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα πάω σε αυτά τα τρία. Έχει ολοκληρωθεί νομίζω το Slime Rancher. Ναι, έχει ολοκληρωθεί. Απλά δεν έχω ίντερνετ για να κάνω το. Ναι, τώρα σου έχει κάτσει αυτό το κουλό. Δεν έχει ιδέα. Βέβαια, όταν βγουν το podcast, λογικά θα έχει ξαναξυπνήσει. Ναι. Να ανεβάζει. Και... Πάλι ανέβαζε, βέβαια, σου έβγαινε λίγο δύσκολο. Έγραφες, πήγαινες, το ανέβαζες από αλλού κτλ. Ήθελα να σε ρωτήσω, διαχρονικά, τώρα στο YouTube είσαι 3 χρόνια. 2. Πέρασε τόσο καιρός. Πρέπει να είμαι 3 πάντως. Πρέπει να είσαι 3 νομίζω. 3. Πότε κιόλας. 2 πρέπει να σε ξέρω εγώ, οπότε 3, ναι. Το πρώτο είναι που δεν με βλέπω τη μάνα μου. Ναι, αυτό έγινε. Εκείνη η περίοδος. Πριν μου γίνει το... Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις... τις 2 πιο αγαπημένες σειρές. Το
το κανάλι μου. Το κανάλι μου. Ναι, όχι. Από δικό μου. Τι, δεν με βλέπεις. Δύο, έτσι. Θες να σου βάλω τρεις. Άντε, τρεις. Μου βάζεις πολλέ. Με δυσκολεύεις. Α, είναι πιο δύσκολο με τις τρεις. Σου δίνω πιθανότητα να βάλεις και μία που ξέρεις μπορεί να είναι ανάμεσα από δύο. Πάρε και. Μην πεις καμία. Όχι, όχι. Αγαπημένη σειρά. Βασικά. Κοίτα, να πω ότι ξανεπιστρέφεις σε μερικές σειρές. Δηλαδή, κάνεις και season 1 και season 2. Ναι, όποιο έχει πολλές season, πάει να πει ότι ευχαριστήθηκα την πρώτη. Ναι. Σου έχει κάτι πάρα πολύ άσχημα, άσχημα μεσαγωγικά, που παίζεις πάρα πολλά early access παιχνίδια. Ναι. Οπότε κάνεις τη season 1, αλλά το παιχνίδι είναι early access κάποια στιγμή. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Και μετά έχει κυκλοφορεί το παιχνίδι και του λένε του ζήσει, παίξε το ξανά. Και το ξαναξεκινάει όλο από την αρχή. Χαρακτηριστικό σε αυτό είναι το Subnautica. Το Subnautica, ναι. Έκανα το πρώτο που είναι η αγαπημένη μου σειρά. Το πρώτο season του Subnautica. Ναι, το πρώτο, το πρώτο. Είναι το αγαπημένο μου. Είναι από τα αγαπημένα μου, τις αγαπημένες μου σειρές. Έκανα και δεύτερη γιατί άρεσε και στον κόσμο. Ναι. Και έχει βγάλει και καινούργια πράγματα. Και μου λέγανε κάνε και τα υπόλοιπα. Έχει βγάλει και το Below Zero, όπως λέγεται αυτό τώρα. Ναι. Πριν φτάσει αυτό το expansion, είχα κάνει δεύτερη σεζόν γιατί μ' άρεσε. Και όμως ούτε πάλι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Όντως. Δεν είχε, ήταν πάλι early access. Αλλά εγώ περίμενα ότι όταν θα βγει το τέλος, απλά θα το παίξω και θα είναι σε φάση εντάξει, το τερματίσαμε. Όμως όταν βγήκε το τέλος, βάλανε πράγματα και στην αρχή. Διαλόγους. Α, οπότε, τους είχες χάσει. Ναι. Οπότε ξεκίνησα και έπαιξα πάλι μια τρίτη σεζόν. Αυτό, α, ναι, τρεις σεζόν είναι το ναι, τέλος. Και το έκανα ολοκληρωμένο αυτό. Για να μην πάθω το ίδιο πράγμα, τον βγάλανε το Below Zero, το Expansion. Είχανε σε μια μίνι σειρά να δούμε τι γίνεται. Ναι, την αρχή του ας πούμε, και λέω ότι αν δεν βγει μέχρι τέλους, δεν κάνουμε άλλο επεισόδιο. Σωστά, σωστά. Ναι, γιατί αλλιώς θα κάνουμε 13 σεζόν με το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Ναι, συνέχεια. Νομίζω ότι διαχρονικά το αγαπημένο σου παιχνίδι είπες ότι είναι το. Don't Starve. Don't Starve. Ναι, και το Subnautica πάρα πολύ. Θα ήθελα και να γίνει και ταινία άμα γινόταν. Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν το είχε καθόλου. Όχι. Έχω δει πολύ λίγα γιατί γενικά είναι αυτό ότι. Δεν έχω χρόνο να δω πολλά πράγματα. Εντάξει, τότε όταν τα έβγαζε αυτά πολύ, είχα χρόνο. Έβλεπα ακόμα, τώρα δεν μπορώ. Πολύ λίγα έχω δει. Έχω δει λίγο. Δεν θυμάμαι πώς λέει. Όχι Simulator. Train. Έχει κάνει Train Simulator. Train. Transport Fever. Αυτό. Δεν θυμάμαι αυτό το όνομα. Είχε ψηλό χαϊπάρει πάρα πολύ. Θα βγει το 2 τώρα. Ναι. Τώρα, του χρόνου μάλλον. Παιδιά, okay, εδώ το περιμένω. Όχι από μένα, το παιχνίδι. Ναι, θα βγει δεύτερο. Εκεί μπορεί και να το ζήσει όμως. Θα το δημιουργήσω εγώ. Το Transport Fever είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Το οποίο έχω κάνει μόνο μια σεζόν, αλλά μου άρεσε άπειρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Έχω παίξει και εκτός κάμερας πάρα πολύ. Οπότε είμαι χαρούμενος. Don't Starve, έχω παίξει το Ring of Giants και είναι και αυτό από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Και ό,τι έχει να κάνει με Don't Starve. Και Subnautica, αυτά τα τρία παιχνίδια μπορώ να τα βάλω στα. Δεν θα έβαζες μέσα δηλαδή City Skylines. Είχε δώσει πολλά επεισόδια εκεί. Είχα δώσει, ήταν από τι πρώτε. Ήταν από τι πρώτε. Ναι. Ναι, δεν είχε δηλαδή μοντάζ. Τώρα έχω μειώσει τα επεισόδια γιατί. Εκεί δεν είχε φτιάξει νομίζω πόλει τη Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Είχε φτιάξει Θεσσαλονίκη. Ναι, τα πάντα, τα πάντα. Όσο περισσότερα μπορούσα γιατί ο καθένα έκανε παραγγελίε. Ναι, ναι. Τώρα. Φτιάξε τα Γρεβενά. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να βάλω. Εντάξει, πώ να βάλω. Φτιάξε την Άνω Παναγιά. Πού πέφτει αυτό, δεν ξέρω καν. Εντάξει, ένα typical ελληνικό χωριό παίζει να είναι μια πλατεία με ένα πλάτανο και την εκκλησία και το δημαρχείο. Περιγράφει το χωριό μου και έτσι αυτό. Και μια που το είπες ότι ήθελες να δεις το Subnautica, ρε παιδί μου, σαν ταινία και τέτοια. Είναι κάποιο άλλο παιχνιδάκι που θα θέλεις να δεις. Πάγια γέφυρα. Ναι. Βασικά, πες μας τι έπαιζες μικρός, τι games έπαιζες μικρός, ρε παιδί μου, πώς ξεκίνησες με το gaming και αυτά. Και ναι, φαντάζομαι ότι αυτά που θα θες να δεις να γίνονται σειρά θα είναι τα αγαπημένα σου παιχνίδια γενικά, ας πούμε. Πριν πάμε στα παλιά, ναι, θέλω να απαντήσω στον Φίλιππο που λέει ότι π.χ. για τωρινά παιχνίδια, το Don't Starve, η εταιρεία, η Clay Entertainment, είναι το παίγνιο κακό, η Clay. Clay. Λοιπόν, βγάζει animated videos πριν από κάθε patch. Είναι σαν. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα έχω δει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και θα ήταν πάρα πολύ καλό για σειρά. Για Netflix. Σειρά, οπουδήποτε. Αν μας βλέπει τον Netflix. Clay Entertainment κάτω σειρά. Ναι, πρέπει να. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο για παιδικό, όπως λένε. Ναι, ναι. Για παιδικό. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ναι, για Mickey Mouse θα ήταν πάρα πολύ καλό. αυτό θα ήθελα να δω σε τέτοια φάση. Σε είναι ωραία παιχνίδια για η Clay. Και νομίζω είναι όλα. Handwritten. Ναι, hand-drawn. Ναι, πάρα πολύ ωραίο το art. Ναι, 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 το artwork. Θα ήθελα να δω και το Subnautica, όπως είπα ήδη, σε ταινία. Είναι κλασικό, μεν,
υπάρχουν πολλές ταινίες τέτοιες. Απλά μου αρέσει το σενάριό του να στο βλέπω. Εντάξει, κλασικό, είσαι ένα ξενοπλανήτη, έχεις να βαγίσει εκεί πέρα, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και ξεντυλίγεις τα μυστικά που υπάρχουν εκεί πέρα. Okay. Αυτά από τα καινούργια παιχνίδια δηλαδή. Και για πάμε τώρα σε παλιά παιχνίδια. Δηλαδή, είναι κάτι που έπαιζες, που θα ήθελες να δεις κάποιο remaster. Ας πούμε, ίσως, πώς, ναι, ή βασικά, ποιο είναι το παιχνίδι που θυμάσαι τον εαυτό σου να παίζεις πρώτη φορά. Λοιπόν, γεννήθηκα το 90, έτσι, οπότε το πράγμα που έπαιζε ήταν στο Sega το Mega Drive. Okay. Εντάξει, εγώ έπαιζα σε ένα από τα σούπερ μάρκετ αυτά τα... που έχει χίλια παιχνίδια μέσα. PlayStation. Στο Carrefour παλιά, άσχετο, placement εδώ πέρα έχει κλείσει. Στην Ελλάδα. Ναι, ισχύει. Αν μας βλέπεις Carrefour Γαλλία, στείλε... Είχε, θυμάμαι, ένα Xbox παλιά και ήμουν σε φάση να πάμε στο σούπερ μάρκετ για να παίξω το Halo. Ήταν μόλις είχε βγει. Ναι. Α, εννοείς κονσόλα που την είχες στημένη για να παίξεις. Τέλειο, τέλειο. Καθόμουν εκεί πέρα 2 ώρες. Δεν με νοιάζε. Όλη μέρα εκεί, άμα ξεκινούσα μέσα στο σούπερ μάρκετ, δεν θα είχα θέμα. Αυτά υπήρχαν πάντως αυτές τις κονσόλες. 1001, ξέρω εγώ. Ναι. Μέσα το Dax Pop. Ναι, αυτό με το Dax, κάτι που πέταγε ναι, τα πιάτα. Τα πυροβολούσες, ξέρω εγώ. Τραγικά, τραγικά. Είχαν κάτι φίλοι μου αυτό. Εγώ είχα το Mega Drive, ας πούμε, που ήταν εκεί πέρα Sonic. Ναι. Κλασικό Sega, ναι, από παλιά. Ήταν ένα τώρα θέμα και τα ονόματά του. Εγώ τα έλεγα το ξύλο, το ποδοσφαιράκι, το ράλι, ξέρεις, δεν τα έλεγα έτσι μικρός, οπότε δεν θυμάμαι ονόματα να σας πω. Ποδοσφαιράκι τότε τι ήταν, κανένα sensible soccer. Δεν ξέρω πώς λεγόταν, αλλά... ISS, αυτά τα international. Πριν από αυτό, ήταν κάτι σαν... Πώς είναι, top down. Κίδες του Football Manager. Ναι, τα τάπες. Ναι, έτσι πήγαινε. Μήπως είναι, ναι, κάνα έτσι αυτή τη σειρά sensible soccer, ναι. Έπαιζες εσύ με τις κουκίδες, δεν ήταν καν να βλέπεις παίχτες. Ναι, ναι. Το ξύλο θα ήταν κανένα... Soul Calibur, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είχε στο Sega τότε. Street Fighter. Όχι. Ήταν κάτι τυπάδες τέλος πάντων. Και οι οποίοι προχωρούσαν και δέρνανε αλήθεια. Πήγαινε γραμμικά. Τα γραμμικά. Ναι, okay. Τα γραμμικά ήταν τέλεια. Ναι, ήταν σαν τα MAME 32. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πήγαινε... Εκεί έλειωνα στα MAME 32. Ναι, είχε κάτι σωλήνες εκεί, έριχνες. Ναι, που έπαιρνε ξέρω το σωλήνα, αλλά έσπαγε μετά από 10 χρήσεις. Ναι, όλοι έχουμε παίξει. Απλά δεν ξέρουμε πώς λέγεται αυτό. Εντάξει. Πώς λέγεται αυτό, ρε γάμο. Cadillac and Dinosaurs. Αλλά ήταν και αυτό. Υπήρχε αυτό, Cadillac and Dinosaurs. Και ήταν γραμμικό παιχνίδι, έτσι. Τι φάση, τέλος πάντων. 2D, αλλά γραμμικό ξύλο ουσιαστικά. Αυτά βγήκαν και σε arcade, νομίζω, πιο μετά. Ναι, αρκετά ήταν αυτά, ρε εσύ, ναι. Anyway, κάτι πήγαινε να πεις. Μετά από αυτό... PlayStation, σε πω. Όχι, όχι, πήγα σε Game Boy. Όλοι. Εντάξει, κλασικά Color. Στην ηλικία μου. Color, για Color, ναι, Color, όχι το τούβλο. Το τούβλο το είχε φέρει τυπάς, εγώ είμαι το 92, το είχε φέρει τυπάς στο δημοτικό και λέει θα φέρω και το Game Boy μου στην εκδρομή. Και ήμασταν όλοι σε φάση, φέρ' το, γαμάδα. Που είδες να κουβαλήσω. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και σκάει μύτη με το Game Boy το πρώτο, το ασπρόμαυρο. Είναι, παιδιά, ένα τούβλο τόσο, μετά συγχωρήσεως, το οποίο είχε, η οθόνη ήταν, ξέρω εγώ, τόση. Και ήταν, θυμάστε κάτι, μουφο κονσόλες μικρές που ήταν του Tetris μόνο. Ναι. Ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Αν πέσει κάτω, σπάει πλακάκι. Ναι, ναι, ήταν ο παππούς του Nokia 3310, ξεκάθαρα. Και εγώ πήρα το Color, γιατί και εγώ στο σχολείο ήρθε φίλος μου που ακόμα κάνουν παρέα και είχε με την κασέτα Pokémon την μπλε. Την μπλε. Εγώ είχα τη Red. Ναι, και εγώ πήρα τη Red. Έλα, ρε, αυτό. Δεν πάρουμε και την ίδια, ξέρω εγώ. Ναι. Υπάρχει κάτι τέτοιο, θέλω κι εγώ. Δεν ξέρω, το παιχνίδι είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι, και άλλα Pokémon. Έχει 5-6 νομίζω διαφορετικά Pokémon που μετά βγήκε και η ανταλλαγή και τέτοια. Τα έχω λιώσει, τα ξέρω. Και μετά βγήκε η Yellow που τους πάτησε, ξέρω εγώ. Όχι, η Yellow ήταν η πρώτη πριν από αυτές τις δύο. Α, ναι. Νομίζω η Yellow ήταν πριν από αυτές. Ήταν Green και Red. Δεν έχει βγει Green. Green και Red έξω. Στην Ευρώπη ήρθαν Blue και Red. Και μετά βγήκε η Yellow που παρουσίασε πρώτη φορά το Pikachu να ακολουθεί. Ναι. Ναι. Ήταν σαν το extra, ας πούμε. Σαν... Ναι, δεν μ' άρεσε όμως η Yellow. Δεν ξέρω, ήταν πολύ κρίντζο κασέτα. Αυτό που μ' άρεσε εμένα ήταν ότι είχες και τα τρία αρχικά. Δηλαδή... Ναι, έπαιρνες και τα πιάνες. Τα πιάνες. Γι' αυτό, επειδή σου δίνει το Pikachu. Δεν έχεις πολλές ευκαιρίες να πάρεις 35 μπουλμπασά. Όχι, εντάξει, ναι. Έπαιρνες, το πιάνες, ναι, ισχύει αυτό. Είχε στάνταρ, η εξάδα σου είχε τα τρία, αυτά τα τρία, τον Πίκατσου και που τα αρχικά, που... τα starter είναι πάντα τα καλύτερα, ξέρω εγώ, γιατί εξελίσσεις ή τα παίρνεις από 5 level, ξέρω. Βέβαια, αυτό σου στερεί τη δυνατότητα να βάλεις άλλα, γιατί πιάνεις τα θέσεις από αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήταν, πήγα σε αυτή τη φάση με το Game Boy. Πάντα Game Boy, πάντα είχα την απορία στο Color,
αν παίζατε κι εσείς άλλα παιχνίδια ή μόνο να. Pokemon. Εγώ έπαιζα. Είχα, αλλά ας πει πρώτα ο Ζήση για να θυμηθώ. Λοιπόν, είχα Super Mario, κλασικά τον δεν είχα ποτέ. Nintendo Super Mario είχα πάντα. Και μετά είχα Lucky Luke και τα αγαπημένα μου είναι τα Zelda. Είχα δύο Zelda. Ωραία. Ένα που λέγανε Oracle of Seasons. Το είχα και εγώ αυτό. Με τη ραβδί που άλλαζε τις εποχές για να βγάλει το βράχο, ξέρω εγώ, που ήταν παγωμένος και φτάνε. Ήταν ίσως, ακόμα και τώρα να πάρω να παίξω αυτό το παιχνίδι, ήταν τόσο μπροστά την εποχή του, πιστεύω θα μπορούσε να παίξω. Ναι, ήταν πολύ καλό, πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι για την εποχή του. Βέβαια, προσπάθησα να πάω να παίξω, γιατί βρήκα τον Game Boy μου, φόρτωσα την κασέτα, έβαλα την κασέτα. Προσπάθησα να πάω να παίξω και ήμουν σε φάση. Πώς έπαιζε αυτό, ναι. Πώς το έπαιζε αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει, έχει συνηθίσει. Εντάξει, είναι OK. Παίζει το Game Boy να είναι τόσο ξέρω στα χέρια μου. Και έχει και δεύτερο το Zelda. Ήταν ναι. με κάτι που ήταν με εποχές. Το είχε... Link's. Όχι, το Oracle of Seasons ήταν αυτό. Όχι, όχι. Οι εποχές στον χρόνο. Δηλαδή πήγαινες παρελθόν, παρόν, μέλλον και έβλεπες διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το που πήγαινες. Ναι, ναι. Και είχε μυστήριο εκεί πέρα. Ήτανε, okay. Ίσως ήταν καλύτερο και το Pokémon αυτό. Μικρός έλεγες και εσύ ότι ήταν η Zelda. Ναι. Μέχρι και τώρα δηλαδή μπορεί να μπερδευτώ και να πω ναι. Zelda. Ενώ είναι ο Link, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το παθαίνω αυτό. Εγώ είχα μια. Δεν την τερμάτισα ποτέ εντωμεταξύ την Oracle of Seasons. Τα είχα τερματίσει. Δεν τα κατάφερα. Ναι. Δεν πρόλαβα. Γιατί άλλαξε η εποχή. Κατάλαβες. Στο παιχνίδι, ξέρεις. Όχι, ρε. Όχι, αλλά άλλαξε η εποχή που φύγαμε από τα Game Boy, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Και δεν πρόλαβες να το. Δεν πρόλαβα να το τελειώσω, ξέρεις. Εντάξει, Pokémon παίζει να έχω παίξει πιο πολύ μεγάλος αφού έφυγα από το SP. Και δεν ξέρω, τα έπαιζα και σε emulator. Είχα πιάσει όλες τις κασέτες και τα έβλεπα. Δεν ξέρω. Μπορούσα να τα κατανοήσω νομίζω καλύτερα να. Και με την γνώση του Άγγλου. Καλά, τότε όταν ήμουν μικρό στα Pokémon, απλά πέταγα επιθέσεις. Δεν ήξερα καν. Ναι. Δηλαδή. Να, ναι. Αυτό θυμάμαι είχε κάνει πολύ. Η super effect. Ναι, αυτό λέω. Θυμάμαι αυτό είχε κάνει πολύ μεγάλο damage. Ναι. Αλλά εντάξει, το Pokémon έχει αλλάξει το αντίπαλο. Γιατί δεν θα το επηρεάσει το ίδιο. Εγώ είχα, θυμάμαι χαρακτηριστικά να πηγαίνω στην καθηγήτρια των Αγγλικών μου όταν πήγαινα φροντιστήριο μικρό και τη είχα πει τι σημαίνει Razor Leaf. Και μου κάνει. Πού χρειάστηκε αυτό. Σε φάση... Γράφω μια έκθεση για το προφήσεις. Ναι, μου είχε πει είναι ξηράφι και φίλο, αλλά τι φάση με σένα, φίλε μου. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Τι συμβαίνει στη ζωή σου. Όταν είχα πρωτοδεί τα TM, ήταν τα στάνταρ αυτά που κάνανε και effects. HM. Τα HM ήταν αυτά που. Το cut, το HM ήταν αυτά. Ναι. Και είχα δει πρώτη φορά το Whirlpool. Και λέω, α, τα ψυγεία! Τέλειο! Λευκές συσκευές, η Whirlpool! Τέλειο! Άμα λέει, παιδιά, θέλει κάποιο sponsor και... Δεν ξέρω, θα βάλουμε ένα ψυγείο αντίθετα από τη Βεργάρα. Θα βάλουμε ένα ψυγείο και θα νέουμε και θα παίρνουμε καφέ. Wow. Γιατί ο καφές, όπως γνωστό, είναι στα ψυγεία. Άμα ανοίξει κάποιος ένα ψυγείο, θα πει καφές μέσα. Πάρτε κι εσείς τώρα το νέο καφέ στα ψυγεία, στα λευκά ψυγεία. Λοιπόν, έτσι δεν λένε. Ναι, όχι, αυτό στα λευκά για παγωτά και τέτοια. Για παγωτά. Στα μπλε ψυγεία, ξέρω. Ξέρει από διαφημίσεις παγωτών ο Φίλιππος. Θα και την ψυχία. Wow. Λοιπόν, θυμάμαι είχα μια κασετούλα στο Game Boy που ήταν μικρή. κάτι τέρατα που ανεβαίνανε κάτι κτίρια και τρώγανε τους ανθρώπους και γινόντουσαν πιο μεγάλα και σπάγανε τα κτίρια και πέφτανε. Αλλά δεν θυμάμαι. Monster Rampage. Ναι, το έχω παίξει στο M32. Πολύ, okay. Πολύ το οποίο κανονικά δεν παίξει εκεί πέρα, πρέπει να βάλεις δραχμές μέσα. Ναι, λεφτά. Ναι. Ναι. Πρώτη μου κασέτα στο Game Boy εμένα, by the way, ήταν Lara Croft. 2D και... Lara Croft Platformer. Okay. Τι περίεργα πράγματα που βγαίνουν στο Game Boy. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι όλοι, νομίζω και τρεις μας εδώ πέρα, γιατί μένουμε σχετικά κοντά όλοι, ρε παιδί μου. Που το μέρος για να πάρουμε κασέτες από το Game Boy ήταν... ένα μεγάλο παιχνιδοκατάστημα στη Θηβών. Που έχει ερμηνεύσει και ο Μαζονάκης εννοείται. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πω το κομμάτι. Κατάστημα, όλοι καταλαβαίνουμε ποιο είναι. Ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι από εκεί. Όχι. Είχαμε ένα αγωνιακό κοντά στο σπίτι και είχαμε βολευτεί. Εκεί ξέρεις ποιο πρόβλημα είχε. Ήταν τέλειο. Μπαίνοντας στην είσοδο, για να περάσεις και να πας στο υπόλοιπο κατάστημα, δεξιά είχε μια τεράστια γυάλινη προθήκη. Με κασέτες. Ναι, και ήταν όλοι. Το marketing και έκανε. Είναι κάθε φορά που πηγαίναμε εκεί πέρα. Κάθε φορά έφευγα με 50 ευρώ, ξέρω. Έφευγα με κασέτα. Και 50 ευρώ προφανώς. Αλλά ναι. Πάπα, θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι πόσο κάνανε οι κασέτες. Δεν πήραν πολύ ακριβές. Τι με το marketing που έφευγε. Ανάλογα. Ανάλογα. Τι... Πόσο έχει βγει. Τότε δεν μου φαίνονταν όμως ότι
Α, έχει βγει αυτό το παιχνίδι. Νόμιζα όταν ήμουν μικρό ότι όλα τα παιχνίδια βγήκαν όλα μαζί. Ότι είναι τώρα, ναι. Ναι, ότι έχουν βγει όλα τώρα και απλά κάποια είναι πιο φθηνά από τα άλλα. Καταρχήν δεν ξέρω πώς το κάνανε, γιατί ποτέ δεν ασχολήθηκα. Ναι, εντάξει, δεν το πληρώσαμε εμείς. Την κασέτα του. Έρχονταν ο παππούς, ας πούμε, ναι, ναι. Με πήγαινε και η ώρα μου παίρνει μια κασέτα. Ναι. Είχα και ποδοσφαιράκι, για να καταλάβεις από μικρό. Είχα ποδοσφαιράκι στο Game Boy και μάλιστα σε άφηνε να κάνεις edit. Ήταν φάση FIFA Street. Okay. Αλλά με καρτουνίστικα γραφικά, ας πούμε, ρε παιδί μου. Και ξέρω εγώ, ο παίχτης ήταν με μεγάλο κεφάλι, ένα παιδάκι έτσι με σορτσάκια και τέτοια. Και σε άφηνε να κάνεις edit της ομάδας πρωταθλήματος. Είχα πάει, είχα φτιάξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Α, όλο. Ναι, και είχα βάλει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έφτιαχνε από τότε mod στο Football Manager. Πάω και Παναθηναϊκό, όλα ξέρω εγώ. Χαλκιδόνα τότε, ξέρω εγώ, είχα βάλει και κάτι τέτοιο. Να σου πω, εν τω μεταξύ, όλοι έχουμε περάσει την ηλικία που βλέπαμε, ξέρω εγώ, την κασέτα αυτή του Game Boy και είπαμε: Πώ, ο Tomb Raider θα είναι τέλειο. Και το παίρνει και είναι 2 πίξελ και άλλο ένα πίξελ, έλεγα ουρά. Είχε δει μέχρι 5 πίξελ, ξέρω εγώ, και τα 2 πίξελ σου φαίνονταν ότι ήταν decent. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν πάντα καμία σχέση. Ήταν τα πιο πολλά platformer, ειδικά. Κοίτα, για να καταλάβει τη διαφορά, πρέπει τώρα να πα να βάλει αυτέ τι κασέτε για να παίξει. Ούτε Pokémon δεν μπορώ να παίξω στο Game Boy. Στην οθόνη του υπολογιστή με τα ports τώρα που μιλάνε και αυτά. Παίζονται, εντάξει. Ισχύει. Και να πούμε ότι ήμασταν τότε η γενιά που. Με τα Game Boy, την οθόνη. Με τα Game Boy που δεν μπορούσες να παίξεις, ας πούμε, στο αυτοκίνητο. Γιατί δεν είχε backlight. Ή στο κρεβάτι σου το βράδυ. Τίποτα. Έχω πάρει και το φωτάκι. Το βάζεις από το πλάι και έρχονταν ένα τσουνάκι από πάνω έτσι. Και φώτιζε την οθόνη. Δεν φώτιζε τίποτα. Ήταν απλά ψευδέστηση. Δηλαδή απλά έβλεπες ελάχιστα λίγο περισσότερο. Ήταν αυτό που πριν μπει το χρώμα, ρε παιδί μου, που ήταν φυσικά γκρι και λίγο πιο γκρι. Είχε χρώμα, απλά δεν είχε backlight φωτισμό για να τα βλέπεις. Να. Ό,τι πέταγε πάνω στην οθόνη, ας πούμε, ξέρω. Και μετά τα Color, πού προχώρησες? Μετά ήρθε το PlayStation στη ζωή μας. Oh. Είχε ο αδερφός της μάνας μου το PlayStation 1, το τεράστιο πάλι, έτσι. Α, το τούβλο, ναι. Δεν μιλάω πάλι. Το 99. Δεν ξέρω πότε το πιο. Γενικά το PlayStation 1 το 96. 96, ναι, δεν ξέρω πότε ήρθε στην Ελλάδα. Σαν τόσο. PlayStation 1 και PS1 το 99 ήταν. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Πάντως, εμένα στα χέρια μου πέρασε όταν βγήκε το 2. Που ο Θείος μου είναι σε φάση. Πήρε το 2. Πάρε μικρέ και εσύ. Πάρε το PlayStation να κάνεις. Είναι όπως τώρα το Switch Lite. Που λέει, ας το βγάλουμε, ρε παιδί μου, να το πασάρουμε στα νηψάκια. Ναι. Τέλος πάντων, αυτός πήρε το καινούργιο, οπότε μου έδωσε το παλιό και μέσα είχε. Μαζί μου έδωσε ένα CD στο οποίο ήταν ένα πολεμικό παιχνίδι που λεγόταν The Strega. Okay. Δεν υπάρχει. Πουθενά παίζει και να είναι το χειρότερο όνομα που έχω ακούσει για παιχνίδι, δηλαδή δεν έχει νόημα. Εκείνη την περίοδο, εγώ πέρασα από το Game Boy σε αυτή τη φάση. Και άλλαξε τα πάντα. Ναι, είχε μία πίστα που έπαιζε εσύ με έναν φίλο σου, ας πούμε, αντίπαλη, και αυτοί πετούσαν επιθέσεις. Από μακριά, δεν ήταν εξηλίκοι σαν στιγμή. Okay, ναι, ναι, ναι. Και έτρεχε στον χώρο και πετούσε επιθέσεις. Και είχαμε προωθεί όλοι παρέα με αυτό, γιατί όλοι μεταπηδήσανε σε αυτή τη φάση. Και σιγά σιγά αρχίσαμε και πέραμε τα υπόλοιπα μετά το Crash Bandicoot και όλα αυτά. Grand Turismo, τίποτα τέτοια. Έπαιζε ο θείος μου. Καμένος, έκανε τουρίσμα τώρα. Έπαιζε τις πίστες που όταν ξεκινάς. Τότε ήταν η χαρά του Κάγκουρα, γιατί το Grand Turismo μέσα είχε κάτι σαξόρα, αλλά κάτι τέτοια. Ναι, και τα έπαιρνες από μικρά και τα ψιλοέφτιαχνες για να ανέβεις, ας πούμε. Έπαιζε κάτι πίστες οι οποίες ήταν άπειρα λάμψη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν κάτι σαν ήταν μια 24ωρο η πίστα. Ναι. Που άφηνε στο PlayStation ανοιχτό και ήσουν σε φάση το σταύρωνε, μην πέσει το ρεύμα. Μα έπαιζε όλη μέρα, πήγαινε για ύπνο, ξύπναγε και συνέχιζε και έπαιζε την ίδια πίστα. Όχι, ξέρεις, 24ωρο μπορεί να ήταν. Φιφάκια. Προ έπαιζε εκείνη την περίοδο. Τα ISS. Ναι. Τα ISS. Απλά το λέω επειδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, το FIFA το 2001, 2002 και αυτά βγαίνανε στα ελληνικές περιγραφές. Τα είχα, γιατί τότε ήταν λίγο πειρατικά. Ναι, εντάξει, και okay, ήταν άλλη εποχή. Ήταν με τα τσιπάρισμα, ναι, ναι. Είχα και αυτό, αλλά προτιμούσα το ISS με τον Ραβόλτη, Ραντόντο και όλα αυτά. Δεν τα έχω προλάβει εγώ αυτά. Το Master League. Που έφτιαξε. Δεν ξέρω αν λεγόταν Master League τότε. Παίζει να πριν το προ. Είχε μόνο εθνικές, φανταστείτε. Ναι, 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 το ISS είχε μόνο εθνικές. Ναι. Και ήταν international. Κάτι, σόκερ. Ναι, και είχε μαχλά στην εθνική Ελλάδα. Να μιλάμε για τέτοια φάση. Και σιγά σιγά, καθώς γίνεται τα υπόλοιπα προ, έπαιζα όλο και περισσότερα. Φτάσαμε στα πιο καινούργια στον υπολογιστή, όπου εκεί έκανα και εγώ την ομάδα του σχολείου μας. Όλου μου του μαθητές. Του έφτιαξε έναν. Του έφτιαξε έναν ένα, παίρνοντας φωτογραφία τον καθένα. Έκανε και τις φάτσες. Και τις πέρασε και τις φάτσες. Νομίζω το πρώτο που βγήκε στο PC ήταν το 6. Το όχι, όχι, προ. Και το 5. Και το 5. Εγώ το πρώτο που έπαιξε το 4 ήταν το πρώτο που έπαιξε. Οκ. Το πρώτο, θυμάμαι στο 6 που είχα βάλει και το patch της Wii Ελλάς. Ναι, ναι, ναι. Και έπαιζε σε ελληνικά πρωταθλήματα και τέτοια.
Να. Φαντάζομαι και έκανες αυτό που κάναμε όλοι μικροί, που περιγράφεις τον αγώνα παίζοντας. Δεν το έκανες. Όχι. Όχι. Ήμουν πιο προσκολλημένος στο να βρίζω τον αδερφό μου, να κολλώ, κολλόφαρδες, τέτοια πράγματα. Οπότε. Ναι. Ναι, εγώ το έκανα πάντα. Μόνος που δεν μπορώ να παίξω ποτέ ποδοσφαιράκι, να ξέρεις. Μόνος που να πω ότι θα παίξω Master League. Ναι, το έκανα μια φορά όταν είχα πρωτοπάρει το Xbox. Ναι, ή θα παίξω με φίλους, αδερφό κτλ. Από κοντά, local, ή θα παίξω τώρα που βγήκε το FIFA online, και το online να παίξεις. Με άλλους φίλους, ας πούμε. Και τυχαίους στο Ιντερνετ που είναι ακόμα πιο ωραίο, γιατί μπορείς και τους βρίζεις χωρίς να πούνε τίποτα. Ναι, αλλά σε ρεϊτζάρουν αυτοί. Ναι, γι' αυτό τους λέω να τους βρίζεις. Ναι. Όχι γιατί με ρεϊτζάρει ένας φίλος μου, είναι και λίγο πιο επικίνδυνο. Α, ναι. Ναι, άσε να. Γιατί ξέρει ότι θα το συναντήσεις, οπότε. Ναι. Έκανες και εσύ στα ποδοσφαιράκια αυτό που λες με ένα φίλο σου, έλα να ξεκινήσουμε πρωτάθλημα και παίρνατε από 16 ομάδες ο καθένας. Και... Δεν το έχω κάνει ποτέ εγώ αυτό. Όχι, όχι, το εγώ. Αυτό είναι τέλειο. Το έκανα με τον Μιχάλη. Έχει πρόβλημα έτσι. Το κάναμε καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Και εσύ και ο Μιχάλης. Μαζευόμασταν 10 παιδάκια, ξέρω εγώ, παίρναμε. Α, 10 παιδιά. Και 10 παιδάκια, αλλά και 2. Και παίζαμε ουσιαστικά έτσι. Και φτάνανε, ξέρω εγώ, οι 2 ομάδες του Μιχάλη. Και καμία δικιά μου, γιατί πάντα ήταν καλύτερο. Όσο ήμασταν φοιτητές, 5 ή 6 άτομα όσο μπορούσαμε σε ένα βράδυ μόνο. Κάναμε ένα custom πρωτάθλημα. Ναι, αυτό ναι, ναι. Και παίζαμε μεταξύ του. Κάνει... Μαζί το έχουμε κάνει αυτό. Ναι, ναι. Το έχω κάνει με. Πηγαίνοντας Χανιά διακοπές με παρέα. Okay. Που έχω φέρει το λάπτοπ μαζί. Έχουμε καβατζώσει μπρίζα. Πρώτη-πρώτη μπήκαμε μέσα στο πλοίο να καβατζώσουμε την μπρίζα. Βγάλαμε πολύ μπρίζα και μας βλέπουν με το πολύ μπρίζα. Και αρχίζουμε. 1, 2, 3, 4 φορτιστές. Βάζουμε και κάτι τάφο από πάνω, ναι. Και βάζουμε και το λάπτοπ. Και βγάζουμε τα χειριστήρια και αρχίζουμε πρώτο. Και είναι όλοι οι γύρω μας. Και έχουν αράξει από πίσω κερκίδα τώρα και χαζεύουν εμάς να παίζουμε. Το έχουμε κάνει και εμείς αυτό. Οπότε... Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Εμείς το κάνουμε περισσότερο από ό,τι κατάλαβα. Και λέμε τι να κάνουμε, να κοιμηθούμε, να δούμε ταινία, να χαζεύει ο καθένας το κινητό του. Βάλε να παίξουμε ένα ποδοσφαιράκι. Πλάκα-πλάκα αυτό με το PlayStation 1. Θυμάμαι που είχαμε πάει μια εκδρομή οικογενειακή Καλαμάτα και λέω α πάρουμε το PlayStation 1. Και θυμάμαι ήμασταν όλοι σε δωμάτιο κλεισμένοι και παίζαμε Tekken τότε. Και δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Ξέρεις, τότε δεν ξέραμε ούτε κόμπο ούτε τίποτα. Τίποτα, ρε, απλά κοιτάω τώρα. Απλά πατούσε. Απλά πατάμε. Ναι, προφανώς. Και θυμάμαι, είχα πάρει τον Πολ και έτυχε να κάνω το πολύ δυνατό κόμπο που ρίχνει την μπουνιά και φεύγει σαν one hit KO. Και ήμασταν όλοι. Wow, πώς το έκανες. Δεν έχω ιδέα. Μετά προσπαθούσαμε και δεν μπορούσαμε. Εγώ πρώτη φορά που έπαιξα Tekken ήταν σε arcade. Εμπειρία. Σε arcade με λεφτά. Ναι, και εγώ. Ναι. Και Metal Slug. Σε arcade. Metal Slug, wow. Και μου φαίνονταν τρομερό. Μου φαίνονταν τα γραφικά, λες και είναι. Έχει καλά γραφικά για την εποχή του, βέβαια. Ναι. Το 3 ήταν, Metal Slug 3 ήταν τότε αυτό. Τώρα δεν έχει βγει ένα παρόμοιο παιχνιδάκι το. Εντάξει, πολλά προσπαθούν να διάψουμε αυτό το. Δύο διαστάσεις, ας πούμε. Που είχε βγει σαν τους Expendables. Ναι, κάτι τέτοιο. Με το Σταλόνε, με το Σβατζενέκερ, μια ταινία που είχε βγει. Expendables δεν ξέρω, είναι γιατί το Κούμπρος δεν. Δεν ξέρω, ωραία. Τέλο πάντων. Expendables. Τέλο πάντων. Μετά το PlayStation 1, για να συνεχίσουμε να. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Στο τώρα. Δεν πήγα ποτέ σε PlayStation 2. Ποτέ. Είχαν οι φίλοι μου. Αντί να έρχονται πλέον στο σπίτι μου, πήγαινα εγώ σε αυτούς. Εντάξει, έτσι, θα τους πούμε τα λεφτά και εκεί παίξαμε, φαντάσου, το Σαν Ανδρέας. Εγώ δηλαδή, μέχρι να βγει στο PC, μας είχε βγάλει την υπομονή να μου. Ξέρεις. Ναι, ναι. Και παίξαμε εκεί το Σαν Ανδρέας. Οπότε όταν βγήκε στο PC για να πω επιτέλους θα παίξω, ήμουν σε φάση έχω φάει σπόλι, δεν έχει νόημα πια. Ενώ είναι ωραίο το Σαν Ανδρέας. Και έχει πολλά mods και online και τέτοια είναι. Είναι ωραίο. Και επίσης δεν πήρα ποτέ το 3 PlayStation. Ναι. Ούτε και γενικότερα δεν πήρα και το 4 ούτε και έφυγε η κονσόλα από πάνω μου τελείως και ήμουν πισάκιας. Ναι. Εγώ έπαιξα το Σαν Ανδρέας σε net. Σε internet καφέ πήγαινα. Εγώ πήγαινα σε internet καφέ και έπαιζα Yu-Gi-Oh! Για κάποιο λόγο. Okay, αυτά τα single player θα. Έπαιζες ποτέ τέτοια. Ήμουν 12. Κάρτες και τα λοιπά. Yu-Gi-Oh! Στην ουσία. Και έπαιζα και στο PlayStation 1 είχα παιχνίδι. Μόνος μου εκεί με το PC. Αυτά τα κάτι Kaiba's Revenge και Joy Passion. Ήταν Joy's Passion, Kaiba's Revenge και Yugi's Destiny, κάπως. Δεν θυμάμαι καθόλου. Τα είχα όλα πάντως. Ναι, ναι. Στο PC όμως. Και εγώ τα είχα από το Pirate Bay. Τότε, εντάξει. Τότε, ναι, εντάξει, εσύ. Μ' άρεσε πολύ, αλλά είχα και κανονικές κάρτες. Ναι, όχι ναι. Αυθεντικές. Όχι αυθεντικές, ούτε εγώ. Ναι, και... Πηγαίναμε στο ψιλικατζίδικο και πάναμε με 20 ευρώ κούτες. Τα πάντα, ναι. Μόνο εγώ παίζει να έχω ακόμα αυθεντικές κάρτες σπίτι μου με deck κανονικές. Όχι, ναι. ξέρω κι άλλους. Ναι, αυτά είναι. Ο Κώστας ο Κουτάνης έχει. Παιδιά, στο επόμενο podcast θα έχουμε μάχη εμένα και του Κώστα. Θα παίξουμε Yu-Gi-Oh!
Ναι, να παίξετε Yu-Gi-Oh! Live. Να στήσετε. Αν θυμάστε τους κανόνες ακόμα. Καλά, πλέον έχει. Α, ναι. Καλή φάση. Έχω και δίσκο. Θα φέρω εδώ πέρα. Τι δίσκο. Παγκαρί. Τι δίσκο. Μήπως σε pick-up. Γιατί έχουμε να το πεις. Πίστευες στην καρδιά του καρτών. Ναι. Τράβαγες έτσι. Ναι. Νομίζω και αυτό ήταν έτσι το μαλλί μου. Ποιος ήταν αγαπημένος. Χαρακτήρα στο Yu-Gi-Oh. Κάιμπα θα μου πεις τώρα και θα τρελαθούμε. Όχι. Ο Yu-Gi ήταν πολύ ξενέρωτος. Ναι. Ήταν λίγο. Έχει το σύνδρομο του main character. Που συνήθως δεν το συμπάθεις. Είναι λίγο. Ναι, ναι, ισχύει. Ο Τζόι λίγο. Ο Τζόι έχει το σύνδρομο του ηλίθιου. Ναι, ισχύει. Είναι λίγο ηλίθιος. Ισχύει. Και ο Κάιμπα ήταν. Συμπαθητικός αλλά και αντιπαθητικός. Δεν ξέρω. Ίσως από το κανονικό Yu-Gi-Oh! Μ' άρεσε ο Μάρικ ή ο. Δεν θυμάμαι αυτό. Με τα λευκά μαλλιά. Α, ναι. Νομίζω έτσι λίγο. Όχι αυτός με το μάτι. Όχι, όχι αυτό. Όχι ο Πέγκασος. Ο Πέγκασος, ναι, αυτό λέω. Το θυμάσαι από το άνιμε. Ναι. Δεν τα θυμάμαι καν. Απλώ δεν τα βλέπω απλά σωστά. Πριν 4 χρόνια ή 5, δεν θυμάμαι. Είχα κάτσει και έβλεπα τη σεζόν πάλι. Δεν ξέρω. Παίζουν το ακόμα νομίζω το άνιμε. Μα βγαίνει κάθε χρόνο καινούριο. Αυτό λέω. Βγαίνουν καινούριε κάρτε, καινούριοι κανόνε. Καλά, δεν παίζει πλέον κανένα Yu-Gi-Oh. Καλά, δηλαδή δεν παίζουν. Παίζουν Magic, α πούμε. Περισσότεροι πλέον, εντάξει. Α, ναι, ο ένας φαν του Magic από πίσω από την κάμερα. Και Χέρθον, ναι. Πάντως εγώ στα Yu-Gi-Oh, παρόλο που είχα μούφα κάρτες, δεν είχα πάρει καν το χαρτάκι αυτό. Είχα πάρει κόλλες Α4, τις είχα κολλήσει με σελοτέιπ και είχα κάνει με χάρακα ό,τι χρειάζεται για να παίξεις έναν DIY Yu-Gi-Oh. Εντάξει, μερικές φορές το δίνανε και οι μούφα οι κάρτες αυτό. Δεν είχε πέσει το στην αντίληψή μου. Είχα δει ότι κάποιος που τα έχει θετικά υπάρχει κάτι τέτοιο και είμαι σε φάση, οκ, εντάξει, μπορώ και μόνος μου. Εν τω μεταξύ, τρώγαμε bullying για αυτό το πράγμα. Γιατί μερικοί που είχαν αυθεντικές δεν παίζανε μαζί μας επειδή έχουμε τη μούφα. Και ότι καλά, εσύ την έχεις πάρει πάμφθηνα αυτή την κάρτα. Άρα έχεις καλύτερες κάρτες από μένα, δεν θα παίξω μαζί σου. Να, νομίζω και εγώ ήμουν από αυτούς. Ήσουν από αυτούς τους τύπους. Είναι λογικό πάντως. Εντάξει, είναι λογικό γιατί ο άλλος δίνει, ας πούμε, 7 ευρώ το φακελάκι, ξέρω εγώ, και εμείς δίναμε 1,5 ευρώ τα 10. Κοίτα, είναι σαν να παίζεις, ξέρω εγώ, Ultimate Team και να είναι ο άλλος που έχει πληρώσει και έχει τις καλύτερες ομάδες ενώ εσύ παίζεις. Ναι, ναι, εντάξει. Κάτι παρόμοιο. Απλά επειδή ήμασταν μικροί δεν το καταλαβαίνουμε. Φαινόταν φάση ότι δεν μας κάνουν παρέα. Θυμάστε ακόμα την εποχή που ό,τι ήταν στη μόδα έβγαινε και σε τάπες. Δηλαδή, ναι. Τι ήταν αυτό, το Yu-Gi-Oh! Τάπες Yu-Gi-Oh! Pokémon. By the way, το trading card game του Pokémon είναι πανάκριβο πλέον. Ναι. Οι κάρτες του είναι ακόμα πανάκριβες. Και παίζει να έχω και σπάνιες. Ναι, γιατί δεν παίζει πλέον κανένας και δεν πουλιούνται. Πρέπει να κάποιες μέρες τις κοιτάξω. Ρε, είναι πολύ ακριβές το eBay. Μπες να δεις. Είμαι εκατομμυριούχος και δεν το ξέρω. Θα πολύ ακριβές. Κάποιοι αναστατώθηκαν εδώ πίσω. Και φάση. Σε έκανα κολλάζ όταν ήμουν 10 χρονών. Έχω κι εγώ κάρτες, έχω κι εγώ. Τι ωραίο Pokémon. Α, δεν έχει φτερά πλέον. Τι φάση. Εντάξει, εγώ τα είχα και αυτά μου, οπότε δεν πιάνει. Ναι, όχι, εντάξει. Ήταν αυτά που μου λες, δεν θα πει κάτι Beyblade, κάτι. Πιο πριν λέω, που τα είχε μέσα τα γαριδάκια και αυτά. Ήταν το marketing τότε από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, ήταν ωραίο παιχνιδάκι. Εγώ παίρναμε. Στην παρέα ήμασταν τρεις και παίρναμε τα γαριδάκια και αυτά για τις τάπες. Έπαιρνα εγώ τις τάπες και ήταν ένας φίλος μου ο οποίος έτρωγε τα παρατάκια και τα γαριδάκια. Και εγώ νόμιζα ότι έτρωγε τις τάπες. Έτσι όπως το πήγαινε. Εντάξει, έτσι μεγάλωσε. Εγώ τις μάζευα, αυτός τις έτρωγε. Παίρνει ένα plot twist, αλλά δεν. Όχι, δεν ήταν. Δεν πειράζει. Plot twist. Ισχύει. Εντάξει. Μετά βγήκανε κάτι Digimon που ήταν σαν το Pokémon, αλλά. By the way, εκεί ήθελα να φτάσουμε κάποια στιγμή. Το Digimon για μένα. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο από το Pokémon όσον αφορά το anime. Είναι πολύ πιο. Όσον αφορά το anime, θα συμφωνήσω. Πιο deep. Είναι λίγο πιο σοβαρό, άμα όντως κάτσεις και το. Δεν μπορείς να βγάλεις καλό παιχνίδι με το Digimon από την άποψη ότι. Τι λες, ρε, το Roger Rumble ήταν εξαιρετικό. Όχι, ναι, τέτοιο ναι. Αλλά σε φάση όπως έβγαλε το Pokémon που κάνεις την καριέρα. Α, ναι, όχι. Δεν μπορείς. Παίρνεις μόνο ένα. Δεν είναι Gotta Cast Them All. Ναι. Το ωραίο. Και επίσης οι εξελίξεις τους δεν βγάζουν και τόσο νόημα όπως το Pokémon που εξελίχθηκε μετά τα level. Αυτοί απλά εξελίσσονται όποτε θέλουν σε φάση. Μεταμορφώνονται όποτε έρχεται η μάχη. Ναι. Και. Θυμάμαι ένα παιχνίδι. Και είναι ουσιαστικά δεν είναι κανονικά πλάσματα. Είναι δημιουργημένα σε εργαστήριο, νομίζω αυτά.
τα Digimon. Νομίζω ότι είναι πειράματα όλα αυτά. Όχι, όχι, είναι στον, στο ίντερνετ, στον ψηφιακό κόσμο. Σε έναν άλλο κόσμο, ναι. Κόσμο μαγικό. Τι ωραίο τραγούδι τίτλο. Βρεθήκαμε και... Πώς λεγόταν αυτό το παιχνίδι, ήταν το Royal Rumble και έλεγε, πεταγόταν ο Garumon στην αρχή και έλεγε Royal Rumble Arena. Α, ναι. Στο main menu. Όχι, έγινε Digimon Battle Arena. Ναι, κάπως έτσι. Ήταν τρομερό. Αλλά ήταν ωραίο γιατί ήταν σαν το Taken. Και παίζεις ξύλο μεταξύ σου. Αλήθεια. Ναι, και απλά πολύ ωραίο. Όποτε έπαιρνε ulti ουσιαστικά το Digimon σου, μεταμορφωνόταν στο. Έγινε Garurumon, Garurumon, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Και έκανες, όταν έκανες από την τελική μορφή την καλύτερη επίθεση που έχει, που ναι. Είχε ο Core Grey, ας πούμε, την οργή της φύσης, το έλεγε τότε στο Star. Λίγο το έχει κάψει, ρε. Όταν το έκανες αυτό, μετά έβγαινε και πήγαινε στην πιο μικρή μορφή. Ναι, ουσιαστικά έχανε την ενέργειά του. Ό,τι έχτισες. Οπότε ο άλλος μετά σε άρχισε. Άρα ήταν δηλαδή σαν τα Naruto που έχουμε τώρα, τέτοια φάση. Σκέψου ήταν ακριβώς σαν το Dragon Ball, που ουσιαστικά μεταμορφώνεται σε Super Saiyan και τα λοιπά, ανάλογα στη μάχη. Σαν το Budokai Z, ας πούμε, ξέρω, τότε που παίζαμε στο PlayStation, δεν ήταν το Budokai. Δεν θυμάμαι. Δεν έχει παίξει ποτέ Dragon Ball. Νομίζω στο PlayStation 2 ήταν. PlayStation 2, κάτι τέτοιο, ναι. Νομίζω. Ξύλο ουσιαστικά ήταν. Μου είχε μείνει ένα παλιό Digimon παιχνίδι, νομίζω, στο PlayStation 1. Έτσι, ρε. Από κάτω, στο PlayStation 1 που ήταν σαν Final Fantasy. Είχε ένα Digimon. Digimon. Final Fantasy φάση. Ναι, περίπου έτσι ήταν φτιαγμένο. Και από Pokémon μου είχε μείνει το Pokémon Stadium γιατί είχαν Nintendo 64. Ήταν στο GameCube δεν ήταν αυτό. Ποιο? Και στο GameCube. Ναι. Αλλά Nintendo 64. Δεν είναι πολύ άσχημη η κονσόλα το GameCube. Δεν είχα παίξει ποτέ. Ναι, αλλά είχε ωραία παιχνιδάκια. Πολύ ωραία. Δεν είναι ένα κουτί απλά. Έγινε Cube. Ναι, οκ, αλλά ήταν άσχημο. Είναι ξεκάθαρα το όνομα του GameCube. Ήταν άσχημη η κονσόλα. Ναι. Μου φαινόταν πολύ εξωτικά αυτά τότε. Επειδή ξέρεις, δεν είναι. Τώρα, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν έχω κονσόλα. Αυτοί οι Ασιάτες. Είναι όχι, μου φαίνονταν πολύ, πολύ wow. Πράγματα που δεν μπορείς να τα αποκτήσεις. Ήταν δυνατή κονσόλα. Και το 64 ναι, και ήταν, το GameCube. Σε σχέση με τα άλλα που έβγαιναν. Αλλά είναι το κλασικό που πάντα νικάει όποιο έχει τα καλύτερα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι από Nintendo δεν πήγα πουθενά από Game Boy και μετά ναι, σε και κάποιο. Είναι και ακριβά. Θα ήθελα, αν δεν το σνομπάρω, θα ήθελα, αλλά είχα πιο πολλές δυνατότητες θα τα έδινα. Ναι, ναι, είναι λίγο ακριβό. Και πώς αποφάσισες να φτιάξεις PC? Το PC μου ήταν πάντα σάπιο στη ζωή μου. Δηλαδή, καλώς ήρθες στον κόσμο. Πάντα έπαιζα με low και όσο γίνεται, δεν πειράζει που κόλλαγε και τα λοιπά, όλα ήταν έτσι. Τώρα έχω καλό PC από την άποψη ότι... Το σηκώνει αυτό που κάνεις. Πάντα τσιγκουνευόμουν να δώσω τα λεφτά μου για να φτιάξω ένα PC. Όχι ότι είχα δικά μου, ώστε να πω ότι ξέρεις, όσο ήμουν ακόμα στην ηλικία που οι δικοί μου έλεγχαν το τι θα δίνω, δεν μου δίνανε. Ναι. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω, ξεκίνησα να κάνω λίγο πιο decent το PC και από τη στιγμή που αρχίζω και βγάζω από το YouTube income λεφτά, δηλαδή με το εργαλείο το συγκεκριμένο βγαίνουν λεφτά. Τα YouTube μπάνια. Ναι, πάνε σε αυτό. Ναι. Πάνε ναι, σε αυτό. Πολύ λογικό. Δηλαδή, σαν επένδυση δηλαδή. Προφανώς. Και πλέον πολλοί μου λένε ότι παίζεις Don't Starve και φτιάχνεις τέτοιο PC και είμαι σε φάση δεν φτιάχνω το PC για το Don't Starve. Φτιάχνω το PC για να μπορέσω να τα κάνω edit, να κάνω live, να κάνω... Κάνω πολύ φανώς. Πολλά πράγματα που ειδικά σε live, άμα ανοίξω παρόλο που έχω αυτό το PC, αν ανοίξω Battlefield, μπετώνει. Δεν γίνεται. Ισχύει αυτό. Δεν είναι θέμα Don't Starve. Ισχύει αυτό, ισχύει. Αλλά πώς σου ήρθε, ας πούμε, ρε παιδί μου, λόγω του YouTube. Δηλαδή, αποφάσισες να επενδύσεις ή πιο μεγάλος, εσύ ουσιαστικά διαχειριζόσουν τα δικά σου χρήματα πλέον, οπότε... PC, από πιο μικρός που ξεκίνησα, αποφάσισα ότι θα έχω PC πρώτον γιατί δεν μου παίρνω κονσόλα. Όχι ότι θα έλεγα όχι δηλαδή σε μια κονσόλα. Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά από τη στιγμή που κατάλαβα ότι στο PC έχεις ίντερνετ, οτιδήποτε βασικά. Να μιλάω με παιδιά. Οτιδήποτε. Είναι πολυεργαλείο, δεν είναι ότι είναι κονσόλα και. Καλά, ισχύει αυτό, εντάξει. Ναι, μετά από το ίντερνετ. Και τώρα έχουμε φτάσει στην εποχή που ποιο σπίτι δεν έχει ένα PC. Όχι τουμπανό, ένα PC. Ένα PC, οτιδήποτε. Καταρχά είναι αυτό το ότι. Μπορεί να βρει σπίτια που να μην έχουν κάτω από δύο, α πούμε. Να είναι δύο και πάνω. Αν βάλει λάπτοπ και όλα αυτά μέσα. Καλά, πλέον PC είναι τα κινητά μα, είναι τα ταμπλέτ. Τα πάντα πλέον, ναι. Πάντως, κάτι που δεν μου αρέσει στις κονσόλες είναι ότι έχουν πάρα πολύ ακριβά τα παιχνίδια τους για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Ισχύει. Π.χ. 60 ευρώ για όλα τα παιχνίδια είναι λίγο. Και για σένα δεν σε βολεύει γιατί δεν έχει και indie κοινότητα. Δεν έχει
Ναι, δεν έχει τα παιχνίδια που παίζω εγώ τη κονσόλα. Αυτό, έχει ναι, AAA πράγματα. Σου. Και επίσης τα παιχνίδια που παίζω κάνουν 10 ευρώ. 15, 20 ευρώ. Είναι κάπου εκεί. Τα αγοράσεις από το Steam και όταν έχουν και έκπτωση και είσαι μια χαρά. Πιστεύω ότι και ένα indie παιχνίδι να πήγαινε σε κονσόλα 60. Θα το κοπανάσουν. Μα δεν είχε τα. Ας πούμε το No Man's Sky. Indie ναι, είναι παιχνίδι. Άσχετα που διαφημίστηκε σαν μεγάλο. Ναι, ναι. Αλλά σαν παιχνίδι είναι indie. Στην κονσόλα είχε 60 ευρώ. Καλά, και στο PC είχε 50. Είχε, ναι. Δεν τρεπότανε, αλλά. Εντάξει, καλά, καλά, μεγάλη, είναι άλλη μεγάλη φάση, ιστορία ναι, αυτό τώρα το No Man's Sky. Άνθεμ. Είναι indie. Το Anthem όχι, αλλά είναι η ίδια θα φάση. Θα μπορούσε να ήταν indie. Θα είναι playable μετά τα 5 χρόνια. Όχι, θα μπορούσε. Γιατί βγάζετε hate κάτι για το Anthem, δεν ξέρετε. Έτσι μας σας γράφανε στα news. Πάντως και στο No Man's Sky ήταν η φάση ότι όντως μοιάζει με το παιχνίδι που παίζω. Και ειδικά που ήταν και μισοτελειωμένο όταν βγήκε. Και το πουλήσαν 60 ευρώ. Δηλαδή είναι. Και μετά από ένα χρόνο, όντως βγάλαν το παιχνίδι που είχαν υποσχεθεί ότι θα βγάλουν. Μετά βάλω το 60 ευρώ. Και είναι full playable τώρα. Είναι full playable. Δεν ξέρω ποιο παίζει πλέον. Τότε δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα, οπότε πλέον. Χαλάς. Εξαφανίζει το hype, βασικά. Ναι, ναι. Και τώρα θα δημιουργήσει πολύ hype. Θα πάω στην πιο έτσι, καυτή ερώτηση που θα μπορούσε να γίνει. Ζήση, έπαιζε ποτέ Minecraft? Λοιπόν, έχω δηλώσει επανειλημμένα στο κανάλι ότι δεν έχω παίξει ποτέ Minecraft. Καλά, εγώ το ξέρω, απλά. Το ρώτησα για την κουβή. Εγώ έχω παίξει μία ώρα με τον Άλεξ. Μου λέει, έλα να παίξουμε. Παιδιά, εγώ το παραδέχομαι. Είναι ωραίο παιχνίδι. Άμα είσαι με παρέα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ θα λέμε μόνο αλήθειες. Ναι. Έχω παίξει Minecraft. Έχω παίξει Minecraft καλά. Γιατί τα κούτελα δεν είναι μόνο φωτεινά, είναι και καθαρά. Ναι. Είτε καθαρό κούτελο, αστραπέζι δεν φοβάται. Ναι. Ή για πιτηρίδα, ξέρω κάτι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, θα μπορούσε να φοβάται ένα κούτελο. Έχω παίξει. Ηλίαση. Έχω παίξει Minecraft και είναι σε φάση. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι και στο στυλ μου. Είναι... Ναι, ναι, εντάξει, ξεκάθαρα, στο στυλ σου. Είναι ξεκάθαρο. Είχα παίξει με. Τους συμμαθητές μου όταν ακόμα ίσως πήγαινα σχολείο. Ναι, ναι. Και είχαμε παίξει σε σπασμένο Minecraft. Ναι, okay, αυτό που έγινε 100 MB σε φάση, ξέρεις. Ναι, ναι. Δεν το είχαμε πάρει δηλαδή. Και είχα φτιάξει σερβερ. Καλά, τότε που είχε 5 πράγματα μέσα το Minecraft, ξέρω. Ναι, παλιές, ναι, ναι, πολύ παλιά. Beta, ξέρω. Ήτανε, φαντάσου, παίζαμε με χαμάτσι που το χώσταρα εγώ, ναι, χωρίς VDSL. Χαμάτσι. Έκανα έτσι το local, τέλος πάντων. Και ήμουνα στη φάση που μας άρεσε, είχαμε προωθεί. Mm. Φτιάξαμε όντως το χωριό μας εκεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Βγάζαμε φωτογραφία το πριν, το μετά και όλα αυτά. Δεν έκανα και τίποτα. Οργία, ναι, ξέρω εγώ, τρενάκια να βάλουμε. Διαγωνισμός, ποιος θα έχει τα περισσότερα διαμάντια και ναι, τα κλασικά που έχεις ναι, ναι, ένα Minecraft. Καλά, στο Vanilla έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να κάνω. Όχι Skywars και αυτά που έχουμε τώρα δηλαδή. Αν η επόμενη ερώτηση σου είναι αν θα το έφερνα ποτέ στο κανάλι μου, νομίζω πως όχι. Εντάξει, και γι' αυτό δεν το έφερες. Ναι, πρώτον. Έχει περάσει πλέον το 1900. Πότε βγήκε τέλος πάντων το Minecraft. Εντάξει, όχι τώρα. Έχει ανέβει. Επανέρχεται. Ανέβει. Επανέρχεται. Ο ναι. PewDiePie μόνο Minecraft είναι. Ναι, το ξέρω. Και PewDiePie 15 εκατομμύρια. Ναι. Απλά. Οπότε ζήσει, κάνει Minecraft για να χτυπήσει και 15 εκατομμύρια. Εκατομμύρια δεν πήγες. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι με το Minecraft. Ότι έχω δει κάποια λάθη που έχουν κάνει άλλοι YouTubers. Ναι. Και δεν θα τα κάνω. Τα ίδια λάθη που κάνουν αυτοί στο Minecraft. Το κάνουν και κάποιοι με το Fortnite. Αυτό θα σου λέγανε. Ξεκάθαρα είναι φούσκες κανάλια που ανεβαίνουν με Fortnite. Ναι. Όχι, εντάξει, στιγμή... μπορεί να είναι όντως αξιόλογα παιδιά ναι, και να δεν έχουν τα όλους. Όταν είσαι καλός YouTuber, ας πούμε, ό,τι παιχνίδι και να κάνεις, ακόμα και αν ανέβεις με αφορμή το Raft, ας πούμε, ναι, ναι, θα μείνεις. Θα σε ξαναδούνε. Είδες ότι έβαλε τον εαυτό του. Φίλε, το Raft ήταν μια μπούρδα. Αλλά όντως ναι, από το Raft όσοι ήρθανε, μείνανε γιατί άξιζε, ναι, ας πούμε. Το έχω ξαναπεί αυτό και αρκετές φορές. Σαν παιχνίδι ήταν μια απάτη. Το να χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είναι trending, μόνο και μόνο για να μαθευτείς εισαγωγικά, για να βγάλεις μετά αυτό που θέλεις, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ναι. Ναι. Ειδικά άμα το κάνεις δημιουργικά. Τώρα ξέρω τι είναι trending και τι όχι. Όταν έκανα Raft όμως, μα το Θεό. Δεν το ήξερες. Δεν ήξερα ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι. Το είδα, το κάναν κάτι ξένοι YouTubers. Σου άρεσε. Το έκανα. Ήταν πάνω στο στυλ. Έβαλα σου, τα ίδια tags. Δεν είναι ότι. Και δεν φανταζόσουν ότι απλά θα είναι μια μπουρδα. Πάρ' το αυτό που ναι, αυτό βγάλαμε. Ναι, ξεκινάω αφού το είδε στου άλλου. Μ' άρεσε. Το κάνω κι εγώ. Το έκανε και μετά όλο το ελληνικό YouTube. Ναι, ναι. Έτσι. Θυμάμαι που φτιάχνεις τη γέφυρα για να φτάσεις στο τέλος ναι, του χάρτη. Με το που κατάλαβα ότι το παιχνίδι αυτό πλέον το χρησιμοποιούν πολύ για views και τα λοιπά. Εγώ όλα τα επεισόδια που υπάρχουν στο κανάλι μου γυρίστηκαν μονοκόμματα. Δεν είναι ότι έκανα ναι, ένα επεισόδιο, δεν πήγε καλά και απλά γύρισα τόσα επεισόδια και είμαι σε φάση... Πάρε. Ναι, κάποια στιγμή, ενώ είχα τελειώσει και είχα κάνει ξέρεις, το κουμάντο μου, ξέρω πόσο επεισόδιο είναι, 6-7,
Είμαι σε φάση. Θα γυρίσω τα υπόλοιπα κάποια άλλη στιγμή. Βλέπω μέχρι να τελειώσουν τα επεισόδια αυτά και να φτάσω στο επόμενο ότι όλο το YouTube έχει αρχίσει και το εκμεταλλεύεται το παιχνίδι. Παίρνω εγώ προβολές κτλ. Το βλέπω ότι ανεβαίνει, αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ ξενέρωσα γιατί αρχίσαμε. Έβλεπα ότι. Δεν ήθελα να βγάλει τα άλλα. Ναι, δεν ήθελα γιατί σκέφτηκα ότι ξέρει κάτι. Πλέον αυτό με τη γέφυρα το κάνουν κι άλλοι. Και. Ένιωσα άσχημα. Πού είμαι εγώ, δηλαδή. Φάση... Τι διαφορετικό έχει το δικό μου. Ναι, δε, εφόσον το κάνουν όλοι, δεν πειράζει. Ναι. Και το σταμάτησα. Το ίδιο με το Fortnite και το Minecraft. Όποιος ανέβει με αυτό, ενδεχομένως να πέσει μαζί με το παιχνίδι. Ναι. Θα πέσει κάτω. Αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι ότι. Παίξε Fortnite, ας πούμε. Μπορεί να φτάσεις πολύ ψηλά και κάποια στιγμή να πεις ότι παιδιά, τέλος το Fortnite. Τώρα θα κάνω αυτό που θέλω. Ναι, ναι. Παράδειγμα. Και όσοι μείνουνε. Εντάξει, δεν θα μείνουν όλοι προφανώς. Ναι. Για παράδειγμα, πάνω στον Dent. Να πω, θα πω και όνομα. Κάνει Fortnite. Δεν είναι όμως Fortnite κανένα. Αυτό, ναι, ναι. Οπότε όταν σταματήσει το Fortnite να είναι. Ο πάνω θα υπάρχει. Ο πάνω θα συνεχίζει να υπάρχει. Ναι. Κάποια άλλα κανάλια, ας πούμε. Δεν το λέω, δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου σε καμία περίπτωση, αλλά. Όντως υπάρχουν κανάλια και έξω που δεν τα ξέρω. Και έχουν πολλές προβολές και πάρα πολλούς subscribers. Να. Μόνο του Fortnite. Αν παρατηρήσεις, όποιος κάνει Fortnite παίρνει προβολές στα βίντεο του, ανεβαίνουν οι subs του, αλλά πάντα οι προβολές είναι πιο πάνω από το subscribe. Να. Δεν έχουν πιστεί οι fans ότι θα σε ακολουθώ. Είναι σε φάση είδα ένα βίντεο Fortnite και το. Βέβαια, αυτό είναι ευλογία για το YouTube. Ουσιαστικά σε βλέπουν χωρίς να χρησιμοποιούν γραφτεί, οπότε ανεβαίνει. Ναι. Πάντως αυτό το μοτίβο υπήρχε από παλιά. Δηλαδή. Κάνεις Minecraft, επειδή είναι αυτό που είναι. Παίρνεις προβολές. Κάποια στιγμή βαριέσαι το Minecraft. Όπως και βαριέσαι και το Fortnite και οτιδήποτε κάνεις συνέχεια. PUBG. Ναι. Τσαπάντα, ναι. Και τον Star Wars με βάλεις να παίζω και 3 χρόνια, θα σου πω άντε με το κολοπέκι. Να σου πω κάτι. Και μπέργκερ να τρώσει επί ένα χρόνο κάθε μέρα, θα το παρεθείς. Δεν βάζει και γεύση καν. Ναι. Ήταν χοντρό αυτό που είπε. Το παραδέχομαι. Κάνεις που λες το Fortnite, το Minecraft, σταματάς το. Σταματάει το παιχνίδι να σου αρέσει εσένα και το κάνεις όμως γιατί έχεις ένα κοινό από πίσω το οποίο θα λέει ότι εγώ ρε φίλε σε γνώρισα με αυτό, θα σου την πούνε ότι σε ανέβασε αυτό το παιχνίδι και δεν τώρα έχεις το δικαίωμα να σταματήσεις. Καλά, επικρατεί αυτό. Όχι ότι είναι σωστό από το κοινό, όχι. Αλλά αυτό επικρατεί. Το έχω δει όχι στο κανάλι μου, στα άλλα κανάλια. Θα σου πω ότι παίζει πάνω σε αυτό. Επειδή ανέφερες και τον Πάνο ως παράδειγμα, είναι το ότι. Ως θετικό παράδειγμα, δεν είναι δράμα. Είναι ναι, θετικό παράδειγμα. Ότι ο Πάνος έχει και χαρακτήρα. Δηλαδή είναι ο Πάνος που παίζει Fortnite. Δεν είναι ένας που παίζει Fortnite. Ναι. Τον βλέπουν για τον Πάνο. Δεν τον βλέπουν επειδή παίζει Fortnite. Είναι εκεί η διαφορά. Είναι αλληλένδετο και τα δύο μαζί, αλλά έχει και άλλα παιχνίδια εκείνη τη στιγμή που κάνει έχει εύρος σειρών. Ναι. Και είναι πολύ, όχι μόνο ο Πάνος, απλά είναι το παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι κατά πόσο θες να. Έχεις μια άποψη και να πεις ότι παιδιά αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή αυτή είναι η γνώμη μου. Θα σταματήσω το Fortnite. Τέλος. Ναι. Όποιοι θέλετε, μένετε. Όποιοι δεν θέλετε, unsub. Εντάξει, οκ, τι να κάνω. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν φεύγουν γιατί το έχω. Δεν φεύγουν, το ξέρω. Και είναι εκεί και είναι σε φάση. Εγώ θα σου κάνω dislike. Με Minecraft μεγάλωσα. Πότε θα ξανακάνεις τώρα, δηλαδή αφού μας μεγάλωσες έτσι. Ναι. Και ποιο είναι το θέμα. Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ πέρα γιατί οι Minecraft YouTubers γίνονται και Fortnite YouTubers. Είναι. Δύο διαφορετικά παιχνίδια, αλλά παρόλα αυτά για κάποιο λόγο τους άρεσε. Ξέρεις τι. Τους άρεσε. Τι πιστεύω, ότι όταν έχεις φτάσει, ρε παιδί μου, ένα τυχαίο παράδειγμα, να παίρνεις 20.000 προβολές σε κάθε βίντεο και ξαφνικά λες σταματάω το Minecraft και παίρνεις 3 και μετά βγαίνει το Fortnite που γίνεται χαμός και λες σε φάση, ας κάνω ένα και παίρνει 20.000. Γλυκαίνεσαι, είσαι σε φάση. Okay, θα κάνω αυτό. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου και νομίζω και ο Ζήσης να παίζεις κάτι το οποίο δεν σ' αρέσει, ας πούμε. Προφανώς. Δεν ξέρω, δηλαδή. Εγώ Fortnite π.χ. έχω παίξει ένα 35 λεπτό για ένα βίντεο που έβγαλα. Δεν είναι άσχημο παιχνίδι. Προς Θεού, δεν είναι άσχημο. Ειδικά δεν είναι στα δικά μου γούστα. Το Save the World ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Που δεν το στηρίξαν και καθόλου εδώ. Ναι, εντάξει, δεν είναι ούτε δωρεάν, ούτε έχει την πέραση του Battle Royale. Save the World ήμουν. Από τους πρώτους μου. Νομίζω ο πρώτος. Ναι. Δεν έχει καν κυκλοφορήσει το παιχνίδι γιατί είχα hype και το περίμενα. Ναι, το περίμενε τέτοιο. Εγώ το Fortnite στην αρχή νομίζω ότι θα ήταν αυτό. Το Save the World. Εγώ όταν έβγαλα Battle Royale. Ένιωσε μια προδοσία από την Epic. Σε φάση γιατί ξεπουλήθηκες και πήγες στον δρόμο του PUBG. Μας μεγάλωσες. Γιατί έγινε πλέον η Epic. Ναι, και έγινε αυτό που έγινε. Γιατί ήταν η Epic. Okay, γνωστή η Epic, έχει βγάλει την Unreal και τα λοιπά και αυτά. Και τώρα έχει γίνει η Epic. Ναι, εντάξει, Epic Games. Εγώ γέλασα με αυτό που είπε για το Save the World στο Fortnite.
που είναι ο legit π.χ. και έχει ένα βίντεο, το πρώτο, το μόνο που έχει παίξει Fortnite, και είναι Save the World, αλλά το τίτλος είναι κανονικά Fortnite και πατάνε, ξέρω εγώ, legit Fortnite και έχει πάρει τόσο, έχει πάρει νομίζω 250.000. Και το αλλά δεν ξέρουν ότι είναι αυτό και ξενερώνουν τόσο πολύ όταν το βλέπουν. Και δεν ξέρουν, φαίνεται πάρα πολύ όχι, αστείο. Είναι ένα τεράστιο μήνυμα. Έχει πάρει και κλειδί και για τον αδερφό σου. Το περίμενε γενικά, ήταν. Ναι, ναι. Είχα πάρει πολλά κλειδιά και τα είχα δώσει. Ναι, ναι, και είχατε μπει να παίξετε. Ναι. Ο αδερφό μου είχε προωθεί πάρα πολύ. Ναι, είχε, το είχε λιώσει. Το είχε ναι. Λιώσει, το θυμάμαι. Τα ήξερε όλα στο βίντεο ναι. Μας. Και η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκε μετά το Battle Royale, το δοκίμασα κι εγώ. Έκανα ένα επεισόδιο, ναι. Ήταν ωραίο στην αρχή γιατί κανείς δεν έκτιζε. Εμένα δηλαδή δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Το παιχνίδι έχει. Απλά okay. Δεν πιο... να το βολευτεί. Εξελίχθηκε όμως ένα building battle. Το οποίο ναι. Δεν μ' αρέσει εμένα. Εντάξει, είναι καινούργιες άλλοι μηχανισμοί. Ναι, το okay. Shooting όταν πολεμάω κάποιον. Όχι ναι. Να δούμε ποιο κάνει καλύτερο λαβύρινθο. Ναι. Αυτό είναι που με χαλάει στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι πολύ fast paced θεωρώ. Για μένα, για τα δικά μου γούστα, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά είναι αυτό που είναι. Οκ, okay, δεν είναι άσχημο παιχνίδι. Πολύ καλό optimization. Τα γραφικά είναι αρκετά ωραία. Εντάξει, όχι από άποψη γούστου. Από άποψη. Ναι. Σε τραβάνε το. Ναι, είναι σωστά γραφικά. Ωραία και αυτά. Οκ, okay, έχουν μια πιο καρτουνίστικη χρειά, είναι το πούμε, πιο εδώ. Ευχάριστο στο μάτι, όπως είναι και Dota LOL, που το LOL είναι λίγο πιο, πιο ευχάριστο. Καρτούνο, ευχάριστο. Ναι, οπότε ναι. Η Dota είναι λίγο πιο σοβαρή, ας πούμε, ξέρω, ναι. Τα πιο σκοτεινή, πιο έτσι. Οπότε ναι, δεν είναι άσχημο, απλά εμένα δεν με τράβηξε ποτέ στα παιχνίδια. Ναι. Αυτό δεν είναι ότι είναι κακό στα παιχνίδια, γιατί και το PUBG π.χ. εγώ, το είχα λιώσει, είχα 550 ώρες, 600, ναι. Αλλά... Στο Fortnite αυτό δεν με τράβηξε που είπες ότι δεν μπορούσα το building. Θέλω να παίξω shooting, θέλω να παίξω κάτι άλλο ρε παιδί. Θα σε πούνε τον μπάμους τώρα με αυτό που λες. Λες, ε. Γιατί σε φάση δεν μου αρέσει αυτό επειδή είσαι τον μπάμους το λες, άμα ήξερε. Καλά, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν αφιέρωσα χρόνο για να το ναι, μάθω. Ούτε. Έπαιξα ένα game, λέω πω δεν μπορώ με τίποτα. Και το έσβησα τέλο. Πιστεύει γενικά τώρα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα που να σου ανοίξω, αλλά έστω απλά την άποψή σου, ρε παιδί μου, και μπορούμε να το συζητήσουμε στο μέλλον. Συγγνώμη για. Αν ξαναγίνει. Πιστεύει ότι. Πέθαναν τα Battle Royale. Με την άνοδο του TFT τώρα, ο κόσμος γυρνάει λίγο και στο Minecraft ξανά, γιατί βγήκε το μεγάλο update. Εντάξει, άρχισε να το στηρίζει και η Microsoft, γιατί το έχει πλέον εξαγοράσει ολόκληρο το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή που έφαγε τα μούτρα του το Apex, πιστεύω ότι δύσκολα θα τολμήσει κάποιος να βγάλει πάλι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έφαγε το Apex τα μούτρα του ή μόνοι τους πήγαν και κουτουλήσαν. Μόνοι τους, αυτό λέω, ναι. Αυτό. Έφαγε τα μούτρα του, τώρα για ποιο λόγο νομίζω ότι οι μόνοι τους πήγαν. Μόνοι τους πήγαν και ό,τι χτίσανε, ναι. Το καταστρέψανε. Είχαν μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Και την πετάξανε. Πετάξανε. Αυτή την ευκαιρία, για να γυρίσω και σε ένα προηγούμενο θέμα, πήγαν να την αρπάξουν και οι Fortnite YouTubers. Είναι σε φάση, επιτέλους, θα αλλάξω παιχνίδι το Fortnite. Με το Apex, ε. Ναι. Ξεκινήσαν δειλά-δειλά και λένε το κλασικό που γινόταν όταν από το Minecraft πάμε στο Fortnite. Λέμε δεν σταμάτησε το Minecraft. Μην αγχώνεστε. Ναι, ναι. Θα κάνω και Minecraft κανονικά. Το οποίο δεν ισχύει. Εντάξει, κάνει ένα βίντεο την δύο εβδομάδε ναι, 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 ούτε καν. Και μετά αρχίζει. Και το κόβει άντε για άκρο. Απλά φοβάσαι λίγο στην αρχή την κατακραυγή ότι θα αλλάξει παιχνίδι. Παιδιά, δεν σταμάτησε. Ναι, ναι. Το ίδιο έγινε και όταν ξεκίνησε το Apex. Ήταν η φάση που λε. Δεν κόβω το Fortnite προφανώς. Αλλά να το δούμε, ρε. Να το δούμε, ναι. Όχι, ρε, χαζέ. Και μετά από 2-3 βίντεο ή live αρχίζει και λες, αρέσει, αυτό είναι ωραίο. Ναι. Ξέρεις. Θες να παίξεις Apex γιατί είναι φρέσκο και ωραίο, αλλά το κοινό είναι σε φάση, φίλε, Fortnite. Ξέρεις. Πέφτει μετά το Apex τελείως και λες, OK, back to Fortnite. Τι να κάνουμε. Και πάμε πάλι. Αυτό. Και έχεις πλέξει, ξέρω εγώ. Σε αυτή τη λούπα. Την οποία εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα να μπλέξω και αυτό, γι' αυτό έτσι, δεν την έχει κλείνει τον κύκλο γιατί δεν, παίξω, δεν έχω παίξει ούτε τον το άλλο παιχνίδι. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εσύ νομίζω στο κανάλι σου PUBG έχεις ανεβάσει, όχι. Έχω ανεβάσει. Έχεις ανεβάσει. Και περισσότερα και από Apex και από Fortnite. Ήταν ωραίο το PUBG. Μ' άρεσε. Αλλά κάπου χάθηκε και αυτή το hype. Ήταν νομίζω στολιωμένο γι' αυτό. Επειδή βγήκε το Fortnite, είχε κάποια bug και το Fortnite ήταν λίγο πιο polished. Έφυγε ο κόσμος προς τα εκεί, νομίζω εκεί το χάσε το PUBG. Το PUBG δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Sorry που μίλησα πάνω σου. Όχι. δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά παιχνίδι το PUBG. Δηλαδή, το έχουν φτιάξει αρκετά, αλλά. Έχω πολύ καιρό να παίξω. Κι εγώ, αλλά από ό,τι μου έχουν πει, ξέρεις τι, είναι αυτό που είπες πριν. Μου δημιούργησε πολύ αρνητικά συναισθήματα έχοντας ένα μέτριο PC. Οκ, okay, τότε. Ναι. Αλλά ένα PC το οποίο ρε φίλε παίζει παιχνίδια.
μου δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα, τα οποία... Το ότι δεν μπορούσες να το παίξεις... Ναι, να το ευχαριστηθώ έτσι όπως θα ήθελα, ναι. Τα οποία με αποτρέπουν στο να ξαναπροσπαθήσω για να δω αν το παιχνίδι είναι καλό πλέον. Ναι. Καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, απλά, το PUBG για μένα έκανε το πιο μεγάλο λάθος, ήταν ότι γέμιζε το παιχνίδι του με πράγματα, κάτι που το Fortnite δεν το έκανε. Το Fortnite είχε μείνει με ένα χάρτη, βασικά ένα χάρτη νομίζω είχε ακόμα. Απλά αλλάζει η σεζόν. Ναι. Ναι, ένα κάθε χάρτη. Μέρα είναι και καινούργια σεζόν για αυτούς. Ναι, καλά. Έχουμε χάσει την αίσθηση του season. Σε φάση μια σεζόν σημαίνει μια χρονιά, αλλά εντάξει. Ναι, το Fortnite δεν έβγαλε περιεχόμενο. Προσπάθησε να τελειοποιήσει αυτό που έχει. Ενώ το PUBG πάρε πράγμα και τα bugs μεγάλωναν. Ναι. Και ερχόντουσαν και άλλα bugs. Συνέχεια, κάθε μέρα και καινούργια. Ναι. Αυτό ήταν το λάθος. Τέλος πάντων. Και για να κλείσουμε, θέλω να πεις το παιχνίδι που χάραξε την παιδική σου ηλικία. Που θα το θυμάσαι πάντα και είσαι σε φάση αυτό. Νομίζω το Sonic, το Sega, το Mega Drive. Χωρίς να το ξέρω, ήμουν speedrunner. Δηλαδή, χωρίς να το ξέρω, το είχα παίξει τόσες φορές. Τότε δεν ήταν και διάσημη η λέξη έτσι τελειώς. Ναι, δεν ήξερα. Τώρα είμαι αυτή. Στα live stream του Zoc είδα το speedrunner. Το speedrunner που κάνει ο coach. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έπαιζα επειδή δεν μπορείς να κάνεις save, ξεκινάς πάντα από την αρχή. Έτσι ήταν τότε το παιχνίδι, δεν είχε memory card ή σκληρό δίσκο, ας πούμε. Και απλά ξεκινούσα από την αρχή. Τις πρώτες πίστες είχα μάθει τόσο καλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Τις παίρναγες έτσι. Που τις πέρναγα. Οπότε speedrun, πάμε να προσπαθήσουμε. Έχανες ξανά από την αρχή. Πάμε. Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχω είτε τον αδερφό μου δίπλα, είτε τα ξαδέρφια μου. Οπουδήποτε είχαμε κόσμο, ήταν κλασικό. Θα ξεκινήσω εγώ να παίζω, θα με κοιτάνε τα πιτσιρίκια, γιατί ήμουν μεγαλύτερος από το σόι μου. Και θα τερματίζω το Sonic. Πάντα. Και όσο γινόταν να κάνω όσο. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται και τώρα. Απλά τα ανεβάζει στο YouTube και τα βλέπουν και από τα δικά του PC. Ουσιαστικά ο αδερφός μου λέει ότι ορίστε από παλιά αυτό κάναμε. Ναι. Απλά χωρίς ίντερνετ. Δεν θυμάμαι αυτό που κάναμε τώρα που πες. Τους δίναμε τα χειριστήρια που δεν ήταν ποτέ συνδεμένα για να παίξουν. Δεν την πατάγανε. Αυτό είναι τέλειο. Το κάναμε το προ αυτό, ξέρεις, που του έλεγα ότι α, εσύ είσαι αυτός που κανονικά έχω εγώ, ρε παιδί μου, που απομενικά σπάλει. Ρε γάμο, πώς ξέρεις τόσο πολύ. Όχι, εγώ το έκανα ξεκάθαρα για να μην μου χαλάσει το παιχνίδι. Να δοκιμάσεις τώρα το Super Mario που βγήκε. Που είναι παρόμοια φάση με το Sonic που φτιάχνει ο καθένα στη δική του πίστα. Κάτσε, επειδή δεν έχω ίντερνετ, δεν έχω ενημερωθεί. Πώς λέγεται, Ρωμανέ, το Super Mario Maker? Θα πει, πού να ξέρω εγώ. Super Mario Maker 2. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και τι κάνεις εκεί? Φτιάχνει ο καθένας, πώς είναι το... πώς λέγονταν αυτό με το καροτσάκι που πηδούσες? Το Happy Wheels. Okay. Φτιάχνει ο καθένας τη δική του πίστα και παίζεις. Είναι Super Mario πίστες. Φτιάχνει ο καθένας τη δική του πίστα και παίζεις. Κάνεις speedruns και τέτοια. Όχι, στο PC. Στο PC. Άμα είναι το PC μπορώ, άμα είναι κονσόλα. Νομίζω έχει και PC. Νομίζω. Ωραία, και για να, όντως για να κλείσουμε, θέλω να μου πεις το παιχνίδι που περιμένεις πιο πολύ. Ας πούμε, να βάλουμε στο συνένα χρόνο, μέσα στον επόμενο χρόνο, ας πούμε. Τι περιμένω τώρα. Το τι θέλω να πει. Red Dead Redemption. Take my money και φέρτε το τώρα. Red Dead Redemption, το 1. Oh. Ούτε εγώ δεν το έχω παίξει. Δεν παίξει το 1. Δεν το έχω δει. Όχι απλά δεν το έχω ίδιο, παίξει. Το ίδιο. Δεν το έχω δει, δεν έχω φάει spoil, δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω καν πώς μοιάζει. Για κάποιο λόγο δεν κάνουν spoil για το Red Dead Redemption και μην κάνετε. Και έτσι έχω αποφύγει όλα τα spoil. Θα ήθελα πολύ να παίξω. Θα μαζευτούμε παιδιά σπίτι του ζήσει να τον κοιτάξουμε. Και να από παίζει. Τα παιχνίδια που παίζει γενικά στο κανάλι σου, δηλαδή τέτοιου στυλ, τι θα περιμένεις? Τώρα, αύριο το πρωί για να το ξεκινήσω σειρά, α πούμε. Ποιο του αρέσει να το ξεκινήσει. Ναι, να τελειώσει το Oxygen. Ναι. Και αυτό να πούμε ότι είναι από την Clay. Ναι. Που βγάζει το. Τον Σάρβ. Αυτό. Ναι, είναι η ίδια εταιρεία. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να ευχαριστήθηκες. Εννοείται. Ναι, και άλλο μπορείς να κάτσεις όσο θέλεις. Ήταν ωραία κουβεντούλα. Γενικά όταν συζητάς έτσι για το gaming και ξεκινάς από παλιά. Και μπλέκονται πολλά θέματα, βλέπεις. Μπλέκονται πολλά θέματα μέσα. Να. Μπορείς να κάνεις συζήτηση αρκετές ώρες, αλλά θα με για πάντα. Και ποιος θα το μοντάρει με το δικό μου PC. Εντάξει, ναι, γίνεται και αυτό. Λοιπόν, ήταν ο Ζήσης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρέθηκε σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε όντως πάρα πολύ. Ήμουν ο Φίλιππος. Να βάλουμε τα link του από κάτω, θα τα τσεκάρετε όλα. Ήταν ο Φίλιππος. Ήταν ο Ζεκάζ. Πες εσύ τώρα εμένα όμως. Χάλασε το τηλεοπτικό. Ωραία, πάμε πάλι. Ήταν ο Φίλιππος.
Ή αλλιώς δεκάζα. Δεν ξέρω, απλά ήθελα να κάνω τέτοιο πράγμα. Με την πρώτη το κάναμε. Λοιπόν, έλα. Ήταν ο Φίλιππος ή αλλιώς δεκάζα. Ήταν ο Άλεξ ή αλλιώς Άλεξ Μόρα Gaming. Άντε ρε. Wow, είδες, το κατάφερα με την τρίτη. Και είμαστε τα φωτεινά κούτελα. Δεν ξέρω, χάθηκε κάπου, οπότε λέω ας κάνω. Ναι, ναι, μόνο. Ναι, αλλά απλά το πετάει. Δώσ' το. Δώσ' το. Πουνίδι, πα! Και μπέργκερ να τρώσει επί ένα χρόνο κάθε μέρα, θα το βαρθείς. Δεν βάζει και δεν γεύση καν. Ναι. Ήταν χοντρό αυτό που είπε. Το παραδέχομαι. Όχι, ισχύει όμως. Ότι δεν μπορείς να γευτείς τον μπέργκερ. Αν τρώσει συνέχεια. Μπορεί να συνηθίζει. Έχει πολλές. Γι' αυτό είπα. Ρε φίλε, την ίδια γεύση έχει το μπιφτέκι. Όχι, θα βάλουμε κοτόπουλο. Του κόψε τον ήρμο τώρα, καταλάβες τι έκανες. Λοιπόν. Ναι, γιατί. Πες με για τα μπέργκερ. Τώρα σκέφτομαι μπέργκερ, θα πάω και μπέργκερ. Λοιπόν, την παρέα μου, όχι αυτή που έχω στο YouTube. Δηλαδή, παρέα που δεν ξέρουν κανένα. Okay, ναι, ναι. Τους δεν το ξέρουν ούτε αυτοί, λέει. Ναι, όχι. Είχαμε παίξει απλά. Δεν το έχω όντως στο Minecraft. Τι έχει πάθει. Αγώ, ξαφνικά να πω και λέω, τι κάνω εγώ κάτι λάθος, από πού ακούγεται αυτό. Έχουμε παράστατα. Ναι, anyway, sorry. Λοιπόν, ξαναπάω με το Minecraft, ναι.